Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχθείτε τους, Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί, σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε, μπράβο. Rap and Cool Show. Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Θανάση μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έλα Κωνσταντίνε, έλα ρε γόρι μου, πού θες να πεις την καλημέρα σήμερα? Πουθενά. Δεν θες να πεις τον Πάκο Ερέρα που μας τον κούνησε μαντήλι, μας τον έστειλαν πρόωρα τον άνθρωπο. Ας πρόσεχε. Από τώρα ποιο θα μιμήσει, πώς τον έκανε. Πάει. Πάει. Να πρόσεχε. Ποιος, αυτός ή ο Άρης? Γιατί εδώ θα μπούμε σε ένα δίλημα τώρα. Αυτός να πρόσεχε. Γιατί σου λέει αυτός έχασε δουλειά. Ναι, αλλά ο άνθρωπος ήθελε να περάσει δικιά του φιλοσοφία. Μέσα σε δύο μήνες τον. Γεννήθηκες. Ναι. Και από την πρώτη μέρα που γεννιέσαι, ναι, είσαι αριθμό. Σε μετράμε πόσα γραμμάρια γεννήθηκε το παιδί. Σωστά. 2.400. Ναι. Πόσο μπόι έχει το παιδί. Το βάλουμε στη θερμοκοιτίδα. Ναι. Γεννήθηκε το παιδί πρόωρα, δεν μπορεί να δει, να κοιτάξουμε τα ματάκια του. Mm-hmm. Λοιπόν, να μετρήσουμε τα ματάκια του, να μετρήσουμε το πουλάκι του, να μετρήσουμε το πουλάκι την αναπνοή μετράνε, του. Το πουλάκι δεν το μετράνε. Να μετρήσουν την αναπνοή του. Ναι. Γεννιέται το παιδί. Του τύπου καρδιά. Πάει ο μπαμπάς, ο βλαχοπαμπάς, έχει ένα πουλί. Να, κάτσε, ακόμα δεν γεννήθηκε, ακόμα δεν κατούρισε. Περίμενε, μη βιάζεσαι να πούμε. Κάτσε, περίμενε. Α, δηλαδή λες ότι βιάστηκαν στον Άρη να πούνε ότι α, έχουμε εμείς εδώ μαδάρα τρεις αγωνιστικές. Κάτσε αυτόν τον άντρα από εκεί. Δεν Χασαπόπουλο, έτσι. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το Πασόξι. Δεν το μπορείς αυτό το Πασόξι. Αυτόν εδώ τον ύποπτο του χρηματιστήριου μαζί με τον Γιάννο Παπαντονίου τον, ναι, 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 τον μάζεψε ο Σαβίδης στο Όπεν. Άστο. Εφού είπαμε είναι ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ. Ναι.
Ας φάτε ναι. τα λεφτά του λαού του ΠΑΟΚ που τα φάγανε στο χρηματιστήριο. Σε πάρω να βλέπεις αυτό εδώ πέρα το... Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, σωστά. Shopping star. Ψωνίζει τα κορίτσια. Αυτό είναι δύο χρόνια πιο μεγάλο από την κόρη μου. Τι να το δω. Εντάξει, να κάνουμε ένα. Αυτή καλή είναι. Σ' αρέσει. Καλή είναι. Πώς λένε, η Βίκη Καγιά είναι αυτή. Η Καγιά. Καγιά. Μπα, σύντεψε κι αυτή. Και αυτή η κολόγια. Άμα μεγαλώσει, τελειώνει, φίλε. Τελείως. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας γιατί έχουμε δουλειές σήμερα εδώ. Λοιπόν, λες ότι είμαστε αριθμοί. Σε μετράνε. Πάει στο δημοτικό. Πήρε Α, πήρε Β, πήρε Γ κτλ. Ναι. Το πάει στο παιδί στο γυμναστήριο, στο κολυμβητήριο. Χρόνου, τι χρόνο κάνει. Μετράει ναι. του χρόνου κτλ. Μεγαλώνει το παιδί. Είναι ένα παντρευτή. Λέει πεθερά, έχει λεφτά αυτό. Καλά, λέει, πλέον δεν λένε. Ναι, παλιά λένε. Σαν μουλοχτά από ναι, πίσω. Ναι, τι έχει, σου ξέρει. Έχει, δεν έχει. Έχει, δεν σε μετράνε από εκεί κτλ. Είναι από καλή οικογένεια. Τι σημαίνει το καλή οικογένεια. Ο Έλληνα, ο οποίο τον πηδούσε ο Τούρκο 400 χρόνια και στη Θεσσαλονίκη άλλα 150. Ναι. Γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν συν 150 χρόνια. Τελευταία που απελευθερώθηκε. Απελευθερώθηκε ναι. τελευταία. Ω γνωστόν, τελευταία πάντα τα έκανε η Θεσσαλονίκη. Και η Μακεδονομάχη. Η Μακεδονομάχη από την Κεφαλονιά ήταν. Δεν τι υπονοεί ότι ω γνωστό τελευταία. Εξύπνησε η Θεσσαλονίκη με τον Ρώσο. Αφού μα πιο κοντά ναι. σε αυτού, δεν φίλε. Εντάξει, από κάτω ξεκίνησε όλη η ιστορία. Άρα μα αφήσαν τελευταίου. Η Μακεδονομάχη ήταν από την Πελοπόννησο και από την Αθήνα. Άστο τώρα η Μακεδονομάχη. Δεν έκανα ένα φόριο να δει τη Μακεδονομάχη. Άστο τώρα. Είναι άλλη κουβέντα. Άστο, ναι, είναι άλλη κουβέντα. Θα πάμε αλλού τώρα. Ναι, θα πάμε αλλού. Το μετράνε να πούμε. Έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά. Τι δουλειά κάνει, πόσα παίρνει. Μετά μπαίνει στη δουλειά, σε λέει είσαι πολιτής. Εγώ είμαι πολιτής, ας πούμε. Εμένα η δουλειά μου είναι πολιτής. Ναι. Η δουλειά, η βασική δική μου είναι είμαι πολιτής. Ναι. Τώρα, ας πούμε, με διώξουν από τα αυτά, θα πάω σε μια εταιρεία τροφίμων και θα πω: ελάτε να δείτε. Είσαι καλός πολιτής. Ναι, μην με δώσετε λεφτά, δώστε με ποσοστά που πωλήσεις. Ποσοστά. Γιατί ναι. εγώ θα φέρω πιο πολλές διαφημίσεις από τα λεφτά που θα μου δώσετε. Μην με δώσεις φράγκο. Ναι. Μην με δώσεις φράγκο. Άσε με να πουλάω εγώ. Και να σε φέρω τα ποσοστά μου, παίρνω τα ποσοστά μου. Good. Έτσι δούλευα εγώ πάντα. Ναι. Δεν πληρώνω, ήταν... Τώρα που δεν θα καταλήξει αγόρι με τον Πάκο Ερέ, είπε για τα νούμερα. Πας πολιτής, έρχεται εκεί, λέει, ξέρω εγώ, είναι κακομούτσουνος. Είναι δίστροπος, είναι άτροπος, είναι περίεργος, έχει περίεργες μεθόδους κτλ. Λέει το αφεντικό, τέλος του μήνα. Έφερε πωλήσεις, έφερε. Καλός είναι. Ναι. Πάει πολιτής ένα παιδί ωραίο, ψηλό, με γιακά, πλημμένο, καθαρό, ξυρισμένο, ευγενικό και τα λοιπά. Τι καλό που είναι, τι ευγενής, μπράβο αυτό και τα λοιπά. Έφερε πωλήσεις. Ναι. Όχι, σπίτι σου. Ναι, εγώ διαφωνώ όμως. Δεν να σου πω πού διαφωνώ. Δεν διαφωνείς. Πού διαφωνώ, όχι. Έγινες αφεντικό ποτέ. Έχω γίνει, βέβαια. Πού ήσουν αφεντικό. Είχα, ήταν καφέ, σπορτς καφέ. Δεν είχα ήταν καφέ. Κάτω στους δύο γένους. Φυσικά. Δύο γένους ήταν φυσικά. Και τι ήθελε, τι πηδούσε τις σερβιτόρες. Φρεάσε τα και να δεις, ξέρει το παρελθόν και μου τη λέει. Λοιπόν, άκουσε με λίγο, άλλο θέλω να πω. Δεν ξέρω. Δεν σε βλέπω ότι. Άλλο θέλω να σου πω. Παρακαλώ, ναι, τι. Ότι θέλω να δώσει, πρέπει να δώσει και μια πίστοση χρόνου. Εγώ, οκ, με τους αριθμούς και με τα νούμερα συμφωνώ. Πίστοση χρόνου. Θα πρέπει όμως να δώσει στον άλλον ένα χρονικό διάστημα ώστε να αποδώσει το έργο του. Όχι. Να δεις αν αποδίδει. Δηλαδή από την πρώτη μέρα θες εσύ να πιάσει δουλειά και να αποδίδει μάξιμο. Αυτά είναι στα έργα του Χόλιγουντ. Πρέπει να είσαι πραγματιστής. Δηλαδή, λες. Για να πουλήσω αυτό το προϊόν. Εγώ θα σου δώσω παράδειγμα. Θα τώρα. Πω, ναι. Για να πουλήσω αυτό το προϊόν. Ναι. Η αγορά. Το πάμε τώρα γιατί ακούει ο κόσμος. Φυσικά ο κόσμος. Η αγορά έχει αυτά τα ήθη και τα έθιμα. Ναι. Δηλαδή θέλει με αυτόν τον τρόπο να την προσεγγίσεις. Το προϊόν αυτό για να το πουλήσεις πρέπει να το πουλήσεις με αυτόν τον τρόπο. Έχω εγώ δικό ποιο μου... τρόπο. Έχω... Το προϊόν το ποδόσφαιρο. Όχι. Γενικά μιλάω. Α, εσύ μιλάς γενικά. Εγώ μιλάω για το ποδόσφαιρο. Α, στο ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ μιλάω γενικά. Λέγεται ο πολιτής και λέει: ξέρεις κάτι, εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο που έμαθα εκεί στην Αμερική. Μας μάθανε εκεί στο πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Πας στη σχολή δημοσιογραφίας. Ναι. Σου λέει ο Δημαράς ο Κρύος: πρέπει να κρατάτε έτσι το στυλό, η ελληνική γλώσσα να είναι. Ναι, έτσι, ναι. Και τα λοιπά. Πάω, με φωνάξαν εκεί στη ΑΕΕ και τα λοιπά. Του πω: δεν είμαι καθηγητής από τον Δημαρά και τους άλλους. Λέει: τι έγινε, λέω: άμα δεν είστε ΠΑΟΚ, δουλειά δεν πιάνετε με τίποτα στην πόλη. Πήγες κατευθείαν του The Point, εσύ. Δεύτερον, άμα δεν περάσετε από σύνδεσμο να σκοτώσετε στο ξύλο καμιά δεκαριά, ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ δεν παίρνετε. Άμα δεν μπείτε στο πούλμαντο, να καπνίσετε κανένα χασίσι, να κάνετε καμιά μπούκα, να κλέψετε κανένα εστιάτο, να κάνετε μαγαζάτορα, ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ δεν παίρνετε. Στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ. Καλά τώρα ο Πετροτό, ναι. Δηλαδή μου λες ότι έχει κάνει μπούκα και έχει κλέψει εστιάτο. Σου λέει ένα δικό μας παιδί τώρα. Δεν ξέρω, πάντα έδινε καμιά δεκαριότητα, ήταν μικρό στο σχολείο. Δεν τον έδινε. Να έκλεψε τη σβούρα από τον Πετροτό. Σιλάρισα που ήταν, που ήταν στα λιβάδια που ήταν. Μπορεί στο διπλανό χωριό να κοπάνε σε κανέναν. Να θαμμένο. Ο Πετροτό. Γιατί είναι το Πετροτό, κανένα φλόρα τον έχει το Πετροτό. Όχι, δεν έχω φλόρα, τον έχω πιο κομψό. Ποιο σίκ τον έχει. Κανένα σίκ τον έχει. Ποιο σίκ τον έχω. Εγώ άλλο θέλω να σου πω, Κωνσταντίνε μου. Έρχεται η Ερένα και λέει εγώ παίζω έτσι. Εντάξει, δεν είπα ότι είμαστε ρε παιδί μου από το De La Salle. Αυτός μπορεί να έχει φάει και συμπράξει κανονικά, άμα πεινάσει για να σου πω ότι φταίει ο Ερέλα και δεν φταίει ο Άρης.
Φταίει ο Ερέρα, λες. 100%. Εγώ λέω ότι φταίει ο Άρης. Καλά, λέει. Έχω ένα υλικό. Θα με αφήσει να σου πω μου. Έχω ένα υλικό τέτοιο. Τι είναι αυτό το υλικό? Αυτό το υλικό. Είναι γυμνασμένο. Ναι. Είναι προπονημένο. Ναι. Το προπόνησε καλά. Ναι. Μπορεί να κάνουν pressing στο κέντρο. Μπορεί να τρέχουν 5 χιλιόμετρα παραπάνω από του άλλου. Δεν έχει. Δεν έχει τέτοιο υλικό. Δεν έχει τέτοιο υλικό. Άρα δεν παίζει έτσι, λες εσύ. Δηλαδή. Αλλάζει το πλάνο σου. Ναι. Μπορεί να παίξει κατοχή μπάλα. Δηλαδή να πάρει την μπάλα από πίσω, να την κάνει, να την πάσει. Όταν κάνει κατοχή μπάλα, ποια είναι η προοπτική σου, ποιο είναι το σχέδιό σου. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας, γιατί είπε ένα. Από την αρχή. Ποιο ήταν ο στόχο που έδωσαν στον Ερέρα πριν ξεκινήσει χρονιά? Αυτά τα ξεκαθαρίζει με την εταιρεία. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Γιατί η εταιρεία με τον εργαζόμενο θα πρέπει να έχουν μια συνεργασία. Θέλω να φάτε το ζου λάχανο. Ναι. Και τα λοιπά. Ναι. Στο τέλο χρονιά, δηλαδή, άμα δεν το περάσουμε, να μα διώξει. Τι γνώμη έχει, θα μου πει. Θα τον πω τέσσερα άτομα από εδώ δρόμο, αφαίρεις άλλους. Ναι. Για μένα. Ναι. Πρέπει να κάνουμε αυτό, εκείνο και τα λοιπά. Για μένα, αν με ρωτήσεις. Ναι. Ωραία. Και αλλιώς το ζου δεν τον περνάς. Έχει στόχο να κάνει το ζου. Ναι. Ναι. Ξέρουμε ποιοι ήταν οι στόχοι που έδωσε η διοίκηση στον Ερέρα. Μπορώ να το πάρω εγώ αυτό το έργο. Στον Άρη, λοιπόν, με το λαϊκισμό που τους διακατέχει, βάλανε παραπάνω από τις δυνάμεις τους φιλοδοξία. Βάλανε παραπάνω από τις δυνάμεις τους στόχο. Ακόμα και σήμερα να τους ρωτήσεις, λέει εμείς ο στόχος μας είναι μίνιμουμ η πέμπτη θέση. Ωραία, αυτά καλά μου τα λες. Ναι. Στον Ερέρα του τα πάνε αυτά. Δεν ξέρω, ή ξαφνικά είδανε τρεις νίκες και ο λένε. Ερέρα, το ένα μάτι κοιτάει δεξιά και το άλλο αριστερά. Σαν να ξέρει ποιο μου θυμίζει. Ποιον? Πότε έπαθε ο Κουτσόγιοργα σε κεφαλικό εκεί που είχε φάει τα λεφτά. Ναι, ναι. Στο ειδικό δικαστήριο και τα κακάρωσε. Δεν δίναμε, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Δεν τα θυμάσαι. Ναι, πιτσιρικά, εγώ είμαι πιτσιρικά. Βρέω Ερέρα σαν τον Κουτσόγιοργα δύο λεπτά πριν πεθάνει που γύρισαν τα μάτια ανάποδα. Δεν δίναμε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ όμω βλέπω φίλου του Άρη και φίλου όλων των άλλων ομάδων να λένε ότι ο Άρης είχε κάνει έγκλημα. Και μιλάμε τώρα για το 80%. Λαλά. Λαλά, θα σου το πω εγώ το έργο. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή θέτει τον Άρη σε ένα υψηλό στόχο. Στόχο υψηλό. Θα σου πω ότι λέει ο Καρυπίδης ή ο Διαμαντόπουλος ή όποιος διάολος εκεί βγάζει τις αποφάσεις. Αυτοί οι δύο είναι. Διαμαντόπουλος, Καρυπίδης. Έχουν ονοματεπώνυμο. Ότι αυτή τη στιγμή αυτό που παρουσιάζει ο Άρης δεν είναι καλό. Δεν τους αρέσει. Όχι. Μάλιστα. Δεν τους αρέσει. Ναι. Και τον διώκουμε τον Ερέρα. Όχι, εγώ λέω ότι ψήλωσαν πολύ απότομα και ξαφνικά λέμε πρέπει να κερδίσουμε πάω κάτι κολλήρα. Ο λαός του Άρη που έχει κοργώσει τα χωριά σούφλια, καβάλε, δράμε. Αντέχει λε. Όμως την έτσι περίμενε. Έχει βάλει το στόχο κάτω. Διότι έχει βάλει το στόχο κάτω λέγοντα: έλα μωρέ, τι έκανε το ανθρωπάκι. Καλό ήταν, παίξαμε και λίγο μπάλα, κερδίσαμε τα τρία λάμδα να πούμε και ανέβηκε ο Γιακάς η ψήρα πάνω. Καλό ήταν για το κρατήσουμε σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, υπάρχει μια αντίθετη κουλτούρα μεταξύ του τυχοδιώκτη. Και του λαού του. Ναι. Ο τυχοδιώκτης είναι καταπληκτικός στο κομμάτι μεταδίδω επικοινωνιακά ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα διώχνοντας το γερο Ερέρα. Ναι. Δεν ξέρω ποιο θα πάρει, θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά ο λαός ακόμα και τα λοιπά έχει ακόμα μικρό τον Άρη που λέει: έλα μωρέ, και τι έγινε. Χάσαμε λογικά τα μάτς που χάσαμε, τα ντέρμπι χάσαμε. Ναι. Δηλαδή τα ντέρμπι, τα μεγάλα μάτς χάσαμε. Λογικά χάσαμε, φυσιολογικά χάσαμε. Είμαστε και ανταγωνιστικοί κτλ. Ο Ερέρα γιατί φταίει. Εγώ έχει λέω τον Άρη αγύμναστο. Μισό. Τον Άρη αγύμναστο. Αγύμναστο δεν τον έχει. Έτσι λέω. Ναι, εσύ το λες αυτό. Έχω μάθει ότι η προπόνηση που κάνει δεν είναι ένταση. Εσύ το λες αυτό. Εγώ το λέω αυτό. Ωραία. Ότι ο γυμναστής του προσπάθησε να του περάσει μηνύματα ότι πρέπει να κάνουμε και interval, πρέπει να κάνουμε και ταχύτητες μικρό χώρο, πρέπει να κάνουμε και pressing κτλ. Αυτός έχει στην προπόνηση το κατοχή μπάλα. Ναι. Είναι 50 χρόνια πίσω από τον κόσμο το κατοχή μπάλα. Τη μικρή πάσα να οργανώσω από πίσω με ομάδα η οποία τα half, τα back, οι stopper, οι πλαϊνοί δεν είναι ικανοί να κατεβάσουν μπάλα. Και έχει αχρηστεύσει. Εδώ και δύο μήνες, 1,5 μήνα, τα δυο ατούτου. Δεν έχει βρει χώρο στο παιχνίδι. Ο Ζαμπά έχει κάνει γκολ στην αντεπίδεση. Έχει κάνει ευκαιρίες στην αντεπίδεση. Τα είπαμε αυτά. Ναι. Αυτά είναι λάθη του Ερέρα. Ο Ερέρα στο coaching. Αυτά είναι λάθη. Τα δυο ατούτου δεν μπορεί να αχρηστεύσει. Τα έχει αχρηστεύσει οπωσδήποτε. Επειδή μιλάς όμως τόση ώρα, εσύ γενικά δεν μιλάς ειδικά. Εγώ δεν ειδικά. Ναι, εγώ να σου πω ένα το αυτονόητο. Ένα προπονητή δεν τον κρίνει στους δύο μήνες. Δεν τον κρίνει στους δύο μήνες. Γιατί προφανώς δεν προλαβαίνει να κάνει το έργο του. Και θα σου φέρω το πιο απλό παράδειγμα που το έχουμε στην πόρτα μας, το Λουτσέσκου. Θυμάσαι τι γινόταν τους δύο πρώτους μήνες με τον Λουτσέσκου. Μα ο Λουτσέσκου. Πόλεμος. Μα ο Λουτσέσκου. Πόλεμος, αφρίζαμε. Άκουδο. Ναι. Και έλεγε ο άνθρωπος, δώστε μου 2,5-3 μήνες. Δηλαδή έχουμε απτό παράδειγμα στη γειτονιά μας. Δώστε μου 3 μήνες. Δεν είναι το ίδιο. Πώς δεν είναι το ίδιο. Ο Πάοκ στραβά αποτελέσματα έφερε. Ο Πάοκ είναι ομάδα. Χι Λιβαδιά, χι Απόλλωνος Μήνης, χι εδώ. Γέναμε στην Τούμπα. Ο Πάοκ είναι ομάδα του Σαβίδη. Ναι. Ούτε του λαού του είναι. Ούτε του προπονητή. Είναι ομάδα του Πάκου Ερέρα.
Τρίχες. Πώς δεν είναι τρίχες. Αυτός έβρε 10 παίχτες. Αφήστε το να το δούμε τον άνθρωπο πώς θα δημιουργήσει την ομάδα. Δύο φορές χειρότερα. Και στην τελική, τι θέλεις ρε Σιάρη στην τελική. Ήσουν πέμπτος έκτος. Θα παλέψεις για Ευρώπη. Τι θες να κάνεις την πρώτη χρονιά που γυρίζεις από την, από την Β' Εθνική. Μα, να πάρεις το πρωτάθλημα. Μα αντιμετωπίζει. Ο Αριανός το καταλαβαίνει. Μα αντιμετωπίζει, ναι. Με αντιμετωπίζει το υλικό του. Αντιμετωπίζει τη ζωή, ναι. με λάθος κουλτούρα, με λάθος φιλοσοφία. Δηλαδή προσπαθεί να επιβάλλει ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου στο υλικό του. Αυτός, αυτό το ίσπανο κουλτουρέ, το οποίο το έχουν όλοι οι Ισπανοί, τη μικρή την μπάσα, ναι, ρε παιδί μου, πολύ τσίκι τσίκι μπολ, ναι. Ναι, και λίγη ουσία. Και αλλά έστω ψηλά, και με αυτό τη μορφή, Λαμίες, Λάρισες, Λιβαδιές, από όλους με αυτούς κερδίζει. Δεν μπορεί να κερδίσει μεγάλος, έλα πέμπτος και του χρόνου αναβάθμισε το υλικό σου. Δηλαδή, η γιατί εικόνα, να διαλύσει μια χρονιά έτσι. Η εικόνα του Άρη είναι, έχω ένα υλικό να κλέψω αποτελέσματα σε κάποια παιχνίδια. Δεν φυλάει καθόλου την άμυνα. Έχει τις γραμμές στα 70 μέτρα αντί στα 35, στα 40 που πρέπει να κάνει μια ομάδα του Βεληνικούς και της κουλτούρας του Άρη. Δεν χρησιμοποιεί την ταχύτητα στο μεγάλο χώρο, γιατί αυτός έχει τρελαθεί ότι θα κυριαρχήσω στο παιχνίδι μέσω του. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Αυτό είναι λάθος, το μεγάλο. Τελευταίο. Ειδικά με τους μεγάλους. Και όταν, ναι. Όταν ο αντίπαλος χτυπάει φάουλ ή κόρνερ, είμαι η χειρότερη ομάδα στο να μαρκάρω στα στημένα χτυπήματα. Ναι. Εντάξει. Τα παραδείγματα σου ποδοσφαιρικά τα σέβομαι όλο. Όλα σα είπε. Όλα σα είπε. Τώρα είπε. Ένα, δύο, τρία, κούρ. Δεν έχω καθιερώσει. Ναι, 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 ναι. Δεν έχω καθιερώσει το δίδυμο, το κεντρικό στην άμυνα. Όχι, είναι ο Μαυράκη. Δεν φίλε, είναι, είναι νέα ομάδα. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Είναι μια ομάδα δύο, τριών μηνών. Με 15 νέου παίχτε που πήρε το καλοκαίρι. Και θέλω τον χρόνο μου. Άμα αυτό έχει πάθει εγκεφαλικό και δεν βλέπει ότι ο Σόζα με το Δελιζήσει. Δυστυχώ. Είναι καλύτεροι από τον Μαυράκη και τον Ουγγράη και τους άλλους δυο. Κάνα λάθος επιλογές. Κάποιους παίχτες δεν ξέρω αν τους έφερε αυτός. Δεν ξέρω. Έτσι, δηλαδή κάτι Μαυράκη νομίζω πάλι είναι επιλογή του Καρυπίδη. Η ρόλη και εγώ βγήκα δίνει... εδώ πέρα όταν ήρθε ο Μαυράκη και λέω σιγά τον παίχτη και με ξεφώνησε. Καλά, δεν είναι. Κακώς εξεφώνησε. Με ξεφώνησε γιατί πάει και τον δίνει, ήξερα. Ναι. Πάει και δίνει στο Σιώπη ρόλους. Ναι. Δηλαδή ο Σιώπης είναι ας πούμε στο έργο να παίξει τον Κασκαντέρ. Και αυτοί πάλι και του δίνουν το ρόλο του Γόη, να πούμε. Ναι, για παράδειγμα. Κούκου, του δίνουν το ρόλο του Τόμ Κρούζ, του Μπραντ Πιτ, α πούμε. Ναι. Αυτός είναι, ξέρω εγώ, στο έργο. Να είναι, ξέρω εγώ, ο κακός. Ο υποχθόνιος, ξέρω εγώ. Και να καθαρίζει μουλοχτά κόσμο. Μουλοχτά κιόλας κόσμο. Ναι, 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 ναι. Και εσύ τον παίρνεις τώρα αυτό να τον κάνεις πρωταγωνιστή. Άρα λες, δεν έχει ξέρει ακόμα και τα εργαλεία του. Να τον κάνεις το Σιώπη Κέρκ Ντάγκλας, να πούμε. Ναι, αλλά πρόσεχε. Δεν γίνεται ο Σιώπης Κέρκ Ντάγκλας. Δεν γίνεται, αλλά και το Σιώπη τον έχει ένα μήνα. Εγώ αυτό θέλω να σου πω. Ότι σε δύο μήνες είναι λογικό ακόμα ένας άδος, ο εκάστοτε ερέα. Το Σιώπη δηλαδή. Να μην ξέρει ακόμα καλά το Σιώπη δηλαδή πρέπει να του πει, ξέρει κάτι αγόρι μου. Κοντό είσαι ένα 60. Γρήγορο είσαι. 7 πνευμόνια έχει. Μπάλα δεν ξέρει πολύ. Ωραία. Μπορείς να μου εξαφανίσεις τον Μπέλκα από το παιχνίδι 10 εσύ 10 εγώ και να πάμε σε άλλα. Δηλαδή δεν δένει σαν σκηνοθέτης και τους σωστούς ρόλους στο κινηματόγραφο, στους ηθοποιούς του, στους ποδοσφαιριστάς του. Μάλιστα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν. Ο άνθρωπος λοιπόν. Άρα λες, καταλήξω ναι, ότι είναι καλός, καλά το ρίχνει. Καλά το διώχνει. Είναι καλός να τον έχεις σε ένα γραφείο να σου κάνει άλλη δουλειά. Δεν είναι για να μπει με φόρμα. Και η μάπα του δηλαδή ένα γεράκος 65 χρονών, αγύμναστος, καμπούρης, με τα μάτια σαν το βάτρο. Αλλά δεν είναι ο μόνος που είναι έτσι όμως προπονητής. Υπάρχουν και άλλοι προπονητές, να σου πω, που είναι σε αυτήν την ηλικία. Ναι, ο Αναστασιάδης είναι παιδαράς. Άσο Αναστασιάδη, ναι. Α σου πω, ξέρω εγώ τον Αντσελότη, γι' αυτός με το κουστούμάκι του κάθε στην άκρη, ναι, με το μαλλί του έτσι. Έχει το θηροειδή και ναι. την πίεση παίρνει το χάπι του. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, δεν καλή εικόνα. Εσένα δεν αρέσει η εικόνα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ταιριάζει. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας ακούν στο σχολείο. Ναι. Μπαίνει ένας καθηγητής 30 χρονών ή μια κυρία 35 χρονών, κοπέλα. Και τους κάνει το μάθημα και είναι πιο κοντά στην νεολαία και μιλάει και τα λοιπά. Σαφώς, και μπαίνει ένα σαν τον κόκκινο μέσα. Ναι. Ένα μοσχάρι. Θα συμπαθηθεί ρε το μοσχάρι σαν καθηγητής. Φαντάσου τώρα, για παράδειγμα, πες ένα νέο παιδί. Ο Μάντζιος. Ο Γιώργος. Ο ναι. Γιώργος. Ο Μάντζιος πες ότι ήταν καθηγητής. Ναι. Ή ο άλλος ο Γιαλαμάς ότι είναι καθηγητής. Ναι. Και μπαίνει μέσα στην αίθουσα να διδάξει, να πούμε. Ναι. Τα παιδιά. Θα κάτσουν, θα τον ακούσουν, θα τον. Και μπαίνει και ο κόκκινος στο βόδι και με το τσιγάρο. Συμπαθιέται αυτό το πράγμα. Καλά, δεν ξέρει. Δεν στο λέω. Εγώ που ήμουνα. Δεν συμπαθιέται. Επειδή πέρασα και εγώ μια σεζόν εκεί κάτω με τον Δημαρά, ξέρει τι καλά με συμπαθούσαν τα παιδάκια. Τι να συμπαθεί. Και έχω ακόμα φιλίες με τα παιδιά αυτά. Τι να συμπαθεί ο Δημαράς, μωρέ τώρα. Εντάξει, εγώ σου λέω είναι πολύ. Τι να συμπαθεί. Τα βάζει που ανταλλάσσουν τον. Καλό παιδί, τίμιο παιδί, εργατικό παιδί. Κρύο.
Κρύος λες με τον Δημάρα. Άσο Δημάρα. Εγώ λέω πάντως ότι ο Καρυπίδης. Φίλος μου ο Δημάρα. Το ξέρω. Το ξέρω. Ναι, αλλά θέλω να σε πω. Και αυτό σε συμπαθεί, να ξέρεις. Και φυσικά ναι. Αλλά άμα. Το λέω, μόνο αδερφάκι μου, βάλε λίγο χρώμα. Θέλει χρώμα, ναι. Λίγο χρώμα. Μπορεί να βάζει χρώμα εκεί που δεν ξέρεις. Ωραίος άντρας, ψηλός, ωραίος. Γοητευτικός, μορφωμένος. Βάλε μωρέ λίγο χρώμα. Είσαι άγρος. Σαν το Βούγια να πούμε πολύ. Άρα λες ότι έφταιγε ο Ερέρα και δεν είναι εξεραστήριο θύμα. Εγώ θα σε ρωτάω τώρα. Έφταιγε ο Ερέρα ή είναι εξεραστήριο. Για να με φάνε εμένα. Δηλαδή εμένα σου έδωσα δικαιώματα. Στη ζωή μου με έχουν φάει λεφτά. Ναι. Με φάγανε, ξέρω εγώ, σε συνέχεια. Εσύ έφταιγες. Εγώ έφταιγα. Ναι. Δεν από τον κλέφτη με έφαγε τα λοιπά. Ας πρόσεχα. Το λέω για τον εαυτό μου. Είμαι σκληρός με τον εαυτό μου. Και καλά κάνεις. Άμα θέλει να κάνεις κριτική σκληρή σου, πρέπει να είσαι πρώτος στον εαυτό σου. Εγώ λέω ότι ο Καρυπίδης έδειξε στη συγκεκριμένη περίπτωση απειρία. Και θες να το διώξεις, πρόσεξε. Ναι. Ποιος είναι ο προπονητής τώρα, πού θα πας ο Απόλλωνος Μήνης. Δηλαδή τη θυσιάζει ακόμα ένα τρίποντο με τον ουραγό, εάν σου κάτσει. Εφόσον θες να το διώξεις, φίλε, και το σκέφτεσαι. Ποιο είπε ότι θα πάρει ο Άρης τον Απόλλωνος Μήνης, τι θα έρθει. Μα αυτό δεν θα σου πω. Ναι. Δείχνει άπειρος και στο momentum και στο timing. Κάτσε να κλείσει εδώ πέρα και δεν θα κάτσει με τον Απόλλωνος Μήνης και έχουμε διακοπή μετά. Ο Άρης χρειάζεται έναν προπονητή, ο οποίος να είναι στο στυλ του Παντελίδη. Κλείνομαι. Προσέχω, τον είδα τον Παντελίδη. Ναι. Τον είδα. Πάει για φούντο τον Αστέρα Τρίπολη. Τον είδα. Εντάξει. Τον έκανε Ξάνθη 3-2 χθες πάλι. Έτσι όλο τον κόσμο διάβαστο. Η εικόνα της Τρίπολης λοιπόν, η εικόνα της Τρίπολης δεν είναι για να διώξει τον Παντελίδη. Ναι. Ναι. Η εικόνα της Τρίπολης. Το αποτέλεσμα, τα νούμερα δεν είμαστε στα νούμερα όμως. Τα νούμερα όμως. Δεν σχολιάζουμε. Τα νούμερα όμως. Ναι, γιατί η εικόνα του Άρη δεν είναι να διώξει επίσης τον Πάκο Ερέρα για μένα. Όχι. Σε κανένα μάτσο Άρη δεν ήταν χειρότερο από τον αντίπαλο βάσει εικόνα. Βάσει εικόνα σε κανένα μάτσο. Ο Άρης, εκτός από την ΑΕΚ, σε κανένα μάτς βάση εικόνας δεν ήταν χειρότερος από τον αντίπαλο. Ναι. Μπορεί να τον πεις πιο άπερο, πιο αφιλή, χωρίς τακτική. Πάρε το βίντεο και δείξε μου τα τελευταία 15 λεπτά του Άρη. Στο Ολυμπιακό Άρης. Σε όλα τα μάτς. Ναι, οκ, okay, είπαμε ότι εκεί. Δείξε μου την εικόνα του Άρη. Δεν έχει σκοπιμότητα και τακτική στο παιχνίδι. Είναι αφελής. Το συμφωνούμε αυτό. Ότι ο Άρης έχει ένα ακόμα κουσούρι. Το οποίο είναι στην κλάβα του Ερέρα. Δεν ξέρει να κάνει διαχείριση δυνάμεων στο παιχνίδι. Που σημαίνει ότι πάει να κάνει 5 χιλιόμετρα, τρέχει σαν το βλάκα τα πρώτα τρία, σαν το χαζόν, και τα τελευταία 2 χιλιόμετρα, 1,5 χιλιόμετρο, 1 χιλιόμετρο, πηγαίνει σαν το χαζό, σαν τον κουτσό. Δεν σου είπα, δεν έχει βγάλα. Πλάνο τακτική σκοπιμότητα στο παιχνίδι δεν και το πληρώνει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ μέσα, αυτό που μου λες για την εικόνα. Μπαίνει στο παιχνίδι μέσα. Τρέχουν, πρεσάρουν, κάνουν, ράνουν κτλ. Δηλαδή να βγάλουμε γρήγορα. Αλλά και στο πρώτο μήκο σύνδεσμο δεν παίζει καλά ο Άρης. Το τρέξιμό του. Ναι, πάντως για την εικόνα του Πάκου Ερέα διαφωνώ. Δηλαδή και εμείς με τον Όντορ Χάγκελ δεν πήραμε τον Γιούρο. Δηλαδή τι σου γέμιζε την εικόνα ο Όντορ Χάγκελ με τον ψοφίμι στο κεφάλι και με αυτά. Τι σχέση έχει. 75 χρονών. Τι σχέση έχει ο άνθρωπος που είδε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα να πάει στην κλοπή για να πάρει κάτι. Ναι, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί έβαγα κάτι τάλιρα από τη Φιλανδία. Έβαγα κάτι τρίμπαλ. Μετά, μέχρι να καταλάβει τι έχω στα χέρια μου. Αυτό λέω ότι δώσε χρόνο στον άνθρωπο να καταλάβει τι έχει. Ένας 65 χρονών, ο οποίος είναι ισπανοθρεμένος, ο οποίος έχει την κουλτούρα του Ισπανού, ο οποίος δεν έχει φάει 400 χρόνια σκλαβιά να πει μην πει ο Τούρκος στο σπίτι μου, να κάτσω στην άμυνά μου. Να παίξω εγώ μπροστά, αυτή μπροστά, εγώ μπροστά, αυτή μπροστά. Αλλά άμα χάσω το παιχνίδι, άμα ήταν μάγκας, έπρεπε να θωρακίσει το συμβόλαιό του. Και να πει, ξέρετε κάτι, ο πρώτος χρόνος είναι προσαρμογής. Συμφωνώ. Εντάξει. Εδώ και μαζί. Και ακούω και τον Διαμαντόπουλο και τον άλλο τον Καρυπίδη και τον κόσμο του Άρη. Νομίζω ότι Διαμαντόπουλος είδε μετά από τον Πάκο Έλα. Έλα μόνο τους μαζέψανε τώρα τον Διαμαντόπουλο. Λοιπόν, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Θα τη συνεχίσουμε. Ο Διαμαντόπουλος τώρα τους μαζέψανε. Λέγε, ποιος στέλνει μήνυμα. Στέλνουν διάφοροι. Πολλά μηνύματα, θα τα σχολιάσουμε μετά. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε βεβαίως με την κουβέντα μας, αλλά πρέπει να σας ανοίξουμε και εσάς τα μάτια, να σας ενημερώσουμε για την Wind Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα. Ο απίστευτα μικρός αποκωδικοποιητής της Wind Vision που χωράει στην παλάμη του χεριού σας διαθέτει δυνατότητες Android TV για να κάνει την τηλεόρασή σας σαφώς πολύ έξυπνη. Όπως για παράδειγμα, αργήσατε να πάτε σπίτι και ξεκίνησε το ντέρμπι. Κάνε επανακίνηση και δες το από την αρχή. Ξεχάστηκες, έχασε επεισόδια από την σειρά σου. Κάνε catch up σε επεισόδια έως και 7 μέρες από την ημέρα της αρχικής προβολής. Αυτή είναι η τηλεόρασή σου, φίλες και φίλοι, και λέγεται Wind Vision. Ακολουθεί η Σμαράγδα Μπασάκου με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε με κουβέντα. Σήμερα ο Πάκο Ερέρα είναι στο επίκεντρο, αλλά έχουμε και άλλα θέματα. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ παίζει στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη Βίτη. Ο Ηρακλής και αυτός ψάχνει την άλλη μέρα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά μέχρι και τις 10.
Πολλά μάτσα έχουμε το μέσο εβδόμαδο, φίλες και φίλοι. Έχουμε Champions League, το οποίο θα το σχολιάσουμε σε λίγο με τον Κωνσταντίνο. Αλλά έχουμε και συναυλίες αυτό το μήνα. Να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά μας. Από τις 2 του Νοέμβρη έχει ξεκινήσει στο Βεργίνα Θέατρο Ημελίνας Λανίδου. Συστάσεις δεν χρειάζονται. Λατρεμένη φωνή, φοβερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα είναι εδώ με τις αποσκευές της και όλες τις μεγάλες της επιτυχίες. Με το νέο της δίσκο Ξημερώνει Κυριακή. Και βεβαίως τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα είναι στο Θέατρο Βεργίνα για 6 παραστάσεις. Όσοι ενδιαφέρεστε για εστήρια, στο Regency Casino βεβαίως, στα Public και στο ticketservices.gr. Θα είναι καταπληκτική εμπειρία για να ξεδώσετε. Καλό πρωινό να έχουμε, να έχετε όλοι και όλοι σας. Ακούτε πάντοτε Μετρόπολης, με Κάζα πάντοτε στην ρύθμιση των ήχων. Κωνσταντίνε, νομίζω το θέμα του Πάκο Ερέρα το τεντώσαμε. Έτσι, έχουμε κάποιες έχουμε διαφωνίες. Θα ακούσουμε μετά και το κοινό, έτσι. Λοιπόν, μια εταιρεία έχει τα ήθη και τα έθιμά της. Τα έχει, ναι. Έχει τους στόχους της. Ναι. Έχει τον τρόπο της. Εγώ νομίζω άρεσε να έχει θέμα, δεν ξέρει ποιοι είναι οι στόχοι του. Άκουσε, ναι. Όταν πάω εγώ σε μια εταιρεία, λέω ποια είναι η φιλοσοφία της εταιρείας. Ποια είναι η κουλτούρα της εταιρείας. Ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας. Δεν μπορεί εγώ εργαζόμενος να πάω και να βάλω το δικό μου στόχο, τα δικά μου θέλω. Θα πρέπει να έχουμε μια ταύτιση. Μια κοινή συζήτηση. Αυτά τα βρίσκουν όταν έγινε συμφωνία. Εδώ σαν τα χέρια τα ρηπεί. Τώρα το ένα μάτι κοιτάει δεξιά, το άλλο αριστερά. Η φωνή δεν βγαίνει από μέσα. Μπορεί να μην σε γεμίζει. 320 πολύποδες στο εγώ λέω, μας, εγώ, δεν με γεμίζει. Ναι, εγώ λέω ότι έχει κάνει λάθος ο Άρης και θα το βρει μπροστά του. Μπορεί γιατί να έχω εγώ τον Άρη με τον Βαλεριάνο έξω αριστερά και τον Τζαλακάκη έξω δεξιά και το Σιώπη να φτιάχνει παιχνίδι και να μου φεύγει στην κόντρα τα Γιάννενα, να μου φεύγει στην κόντρα ο Πάοκ, να μου φεύγει στην κόντρα ο Πασαένα και να μου δημιουργήσει το μεγάλο χώρο. Εγώ πρέπει να βρω χώρο. Εάν δεν προσέχω την άμυνα. Να μου, γίνω εγώ κλέφτης και όχι ο κατακτητής. Εφόσον δεν έχω τσάρτα δεκάρι. Δεν έχει. Δεν έχω center for, ξέρω. Έχεις Νικόλα Μαρτίνες που τον πήρε αργά και ήταν ανέτοιμο. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα εργαλεία πώ θα βοηθήσουν. Δεν έχω τσάρτα δεκάρι. Δεν έχω center for killer. Η εξτρέμ μου βλέπει ότι ο ένας είναι καλός, ο άλλος βλέπει ότι αρχίζει και μπαλαντάρει. Να σου πω και κάτι άλλο. Καλός ο Γκαρσία. Καλός ο Μπρούνο Γκάμα. Καλός ο Ντεγκινή. Καλή. Καλή παίχτες. Όταν χαθεί η μπάλα, έρχονται πίσω ο Βολίδα να μαρκάρουνε. Έχεις δίκιο. Έρχεται ο Ντεγκινή σαν τρίτο σκάφ να μαρκάρει. Ενίοτε έρχεται. Ο Μαρτίνε. Ενίοτε δεν έρχεται. Οπότε η μπροστινή γραμμή. Η μπροστινή γραμμή. Λες ότι τακτικά δεν είναι καλά. Ο Ματέο Γκαρσία πάντως γυρίζει πίσω συνέχεια, φίλε. Ο Ματέο. Ναι, φυσικά. Όταν κερδιθεί η μπάλα, φεύγει 40 μέτρα Βολίδα μπροστά. Γυρίζει πίσω ο Ματέο Γκαρσία. Ο Ματέο Γκαρσία όταν κερδιθεί η μπάλα. Έχει τη μικρή την μπάσα, δεν κάνει το τριαντάρι να του φύγει. Τον βολεύει και τον Ματέο Γκαρσία, το τσίκι τσίκι ράμνα. Ωραία, θα ακούσουμε και τα παιδιά. Πάντως να ξέρεις, εμείς οι ουδέτεροι. Έτσι, Εσείς άρεσε, βλέπεις τον Άρη. Παίζει μπάλα, τρώει 3-2 γκολ, κάθεσε γελάς. Εμάς ο Άρης μας άρεσε, να ξέρεις. Βέβαια, απλά δεν κατάλαβαν ποτέ ποιες είναι οι δυνατότητες. Ο Ηρακλής σας άρεσε. Ναι, μας άρεσε. Ξέρεις, όταν έχεις το Κατσιπαναγί και λες μπράβο Βασίλη. Όταν έχεις τον Πάκο Ερέρα και τον. Αλλά δεν σε απειλεί, λες. Μπράβο, έτσι. Σημαίνει το πουλί του είναι άσφαιρο. Ναι. Τον γκάλι, ενώ τον γκάλι που σου έχει αλλάξει τις αιμορροίδες, τον βρίζεις να πούμε. Μα εγώ τον θαυμάζω. Αν εμείς φωνάζαμε. Λέει ένας φίλος εδώ Παοξής, ο Χριστάρας. Αν εμείς φωνάζαμε offside στον γκάλι, μια που τον αναφέραμε, εσείς την μπάλα διώχνετε προπονητές γιατί δεν παίζουν καλά το pick and roll, είστε μυρωδιές. Λέει σε στάτους φίλους του Παοξής. Ναι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ναι. Γιατί, δεν ξέρουν πραγματικά. Πάρτε τον Ερέρα, προπονητή εσείς. Εγώ έχω Λουτσέσκο, φίλε. Ναι. Μην νομίζεις και εγώ. Τα ίδια λάθη έκανα στο παρελθόν. Πάρτε τον Ερέρα. Ρε, ο Ερέρα. Το Λουτσέσκο πες τέτοια περίοδο το σκίζαμε, θυμάσαι τι γινόταν. Καλά τον κάνατε, ρε, το Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο έχει ένα κολοσσό από πίσω. Ναι. Έχει φίλους. Τι θες, όπου έχει αίθουσα έχει φίλο. Δεν έχει φίλο διαιτητή, έχει φίλο ξέρω. Εκεί με σχίζουνε, ρε Κωνσταντίνε. Εντάξει, εκεί με σχίζουνε. Πάλι παραπέμπει τον Τζίλο και χάσα. Δηλαδή, κάθε φορά με σφυρίζει ένα, έχουμε παραπομπή. Γεια σας. Τιμωρείτε, τι να κάνουμε. Τι να σε κάνουμε. Βάζει δηλαδή σε κάθε παιχνίδι έναν σκοπευτή να με σημαδεύσει. Μικρό είσαι. Εσύ το μόνο που μπορεί να κάνει είναι τον τροπετίστα. Το γιο να κάψει τον Ηρακλή μέχρι εκείνη η μαγιά. Δηλαδή εσύ. Έχει αυτόν εκεί τον γαλανομάτι, τον Φαλακρό εκεί, τον πρόεδρο τη ΕΠΟ. Το γραμμένο. Ναι. Ναι. Να στείλει. Δεν κάνει τίποτα το γραμμένο. Πώς δεν κάνει. Τι κάνει. Στέλνει τον τροπετίστα το γιο τον Παοξή να κυρώνει τα γκολ του Ηρακλή. Μέχρι εκεί είστε. Μέχρι εκεί είμαστε. Μάλιστα. Στο κομμάτι διαιτησία, λέω εγώ. Εντάξει, οκ, λε εσύ, οκ. Okay. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κάνετε καμιά μαγιά στον Ηρακλή, α στείλετε του Μποροβίλου, πώ ήταν με τα μάτια. Τεβεκέλη, ποιο λέει. Το σχιστομάτι. Να στείλετε του Τεβεκέλη το γιο σε κανένα μάτσα. Και αυτό, Βούντο Λίγκ είναι κι αυτό. Τι είναι, Βούντο Λίγκ. Ναι, εγώ φίλε, μέχρι εκεί. Να διορίσετε. Ο Ηρακλής να κοιτάξει να βελτιωθεί ο ίδιος αγωνιστικά και άσους διαιτητές. Αν αρχίζει και βελτιώνεται αγωνιστικά και το σφάζουν διαιτητές, τότε πέστε τα αυτά. Ναι, έτσι ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ο Ηρακλής, γιατί δεν παίζει ακόμα πάλι. Και ο Ηρακλής βολεύεται. Ναι. Όχι φταίω προπονητή, φταίω διαιτητή, βρίσκει άλλο. Αμα αυτό λέμε. Ναι.
Όταν σταματήσουν φτιάχνε, οι ομάδες να βρίσκουν άλοθη, θα πάνε μπροστά. Κίνη Μαϊμού, ο Μυροφορίδης τα φτιάχνει. Ναι. Όχι μας και είναι οι διαιτητές και τα λοιπά, όχι ο προπονητής να τον κρατήσω. Τι να τον κρατήσει, εσύ έφτιαξες την ομάδα. Ναι. Αν δεν ανέβει ο Ηρακλής, δεν ανεβαίνεις κι εσύ. Άμα ανέβει ο Ηρακλής, παίρνεις άλλη μια άνοδο στο βιογραφικό σου. Ας το παραμύθι τώρα. Άμα φύγει ο Βοσδιάδης, πρέπει να φύγει κι ο άλλος. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Λοιπόν, ή άμα μείνουν και οι δύο θα μείνουν. Πριν πάμε στον Ηρακλή, διαφωνήσαμε. Τεχνικός διευθυντής, αλλά φέρει ο προπονητής και εγώ δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Πάνε πακέτο αυτοί. Λοιπόν, διαφωνήσαμε τον Πάκο Ερέρα, ο καθένας έχει τους λόγους του, έτσι οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στο αύριο. Το μόνο που μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι ο μεγαλομέτοχος, ο πρόεδρος μάλλον, γιατί μεγαλομέτοχος είναι η αδερφή του, ο πρόεδρος του Άρη βάζει τον πύχη πιο ψηλά, ενώ ο κόσμος του Άρη είναι πιο μαλακούρα να πούμε. Δηλαδή λες, α, γιατί το διώξα το γεράκι. Μήπως είναι πιο λογικός ο κόσμος του Άρη από το μεγαλομέτωχο που δεν ξέρει που φτάνει το πάτωμά του. Ο μεγαλομέτωχος, μιας και έχει. Θέλει να γίνει με την πρώτη χρονιά ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΚΑΕΚ. Ο μεγαλομέτωχος, μιας και είναι ένας άντρας ο οποίος τον τυχοδιοκτισμό τον έχει με τη θετική του μορφή. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει, θα πω μέσα στις επιχειρήσεις, θα ανέβω, θα συνεργαστώ, θα κάνω. Εγώ τον χαίρομαι. Τον χαίρεσαι. Ναι, αλλά συνεργάζεται και είναι υπό του Μαρινάκη και του Σαββίδη. Πώς θέλει να είναι η ομάδα του μεγαλύτερη. Και εσύ είσαι υπό του Μαρινάκη που προσπαθεί. Δεν είμαι καθόλου υπό. Καθόλου υπό δεν είμαι. Προσπαθεί ο Σαββίδης να μπει μέσα, να είναι το. Πώς το λένε, η κλειδαριά στη Νέα Δημοκρατία ο Μαρινάκης. Ποια κλειδαριά, κανάλι, ο Σαββίδης πήρε κανάλι, ό,τι δεν έκανε ο Σαββίδης. Χρησιμοποιεί καλές σχέσεις με τον Μαρινάκη, γιατί ο Μαρινάκης είναι κόλος και βρακή με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαββίδης που είναι έξυπνος, σου λέει. Έχει ανοιχτές πόρτες και για το αύριο. Ναι, σου λέει να είναι το μέσο. Δεν ξέρω αυτό αν το υπαοξίδες το γουστάρουνε. Αυτές τις. Φιλέ, εμένα με ενδιαφέρει να παίρνει πρωταθλήματα και εκεί πέρα η ομάδα μου. Τώρα τι κάνει ο Σαββίδης με τον Μαρινάκη, ποσό με ενδιαφέρει. Άμα σου κάνει καλά διπλό στην Τούμπα, λέμε. Δεν μου κάνει. Αν σου κάνει. Τότε θα βγεις και θα πεις. Δεν μου κάνει όμως, αυτό είναι το θέμα. Μπράντι μαζί κάτω στο ξενοδοχείο. Δεν μου κάνει, αν μου κάνει, πες τα. Δεν μου κάνει, σε λέω βράγμα, τσάμπα τα λες. Δηλαδή, αν αυτό το πρωτάθλημα λέμε τώρα το χάσεις, τότε θα θυμηθείτε ότι πιε καφέ ο Σαββίδης με τον Μαρινάκη. Αυτό το πρωτάθλημα, φιλαράκι μου, ο ΠΑΟΚ το χάνει μόνο από τον κακό ΠΑΟΚ, από κανέναν άλλο. Μόνο μια περίπτωση. Μόνο από τον κακό ΠΑΟΚ το χάνει. Όχι. Τι όχι. Μόνο μαμελούκι μέσα σε κανένα μάτσο. Αυτό λέω. Κακό ΠΑΟΚ βάζω και του οπαδού του κακού. Δεν λέω μόνο αγωνιστικά την ομάδα. Όλου. Από τον κακό ΠΑΟΚ. Μόνο από του μαμελούκου κινδυνεύει. Λοιπόν, το λέω εγώ, αν το ξέρει. Ένα πουλάκι μου είπε από Αθήνα. Ναι. Μόνο από του μαμελούκου. Γιατί συλλέγει για Παντελίδη. Εμένα ένα πουλάκι μου είπε Ελευθερόπουλο. Ο Ελευθερόπουλο. Εμένα ένα πουλάκι από Αθήνα μου είπε Ελευθερόπουλο. Εσένα σου είπε Παντελίδη, ο οποίο έχασε χθε. Έκανε μπουλκουμέ. Εγώ έμαθα και για τον Ήβιτ. Ο Ήβιτς είναι μια χαράκι που είναι στο Ισραήλ. Ναι. Έτσι, πάει καλά η ομάδα, το αποκλείσκαμε ένα τρίτο. Αλλά πάει καλά σε. Εάν πάρει ο Άρης τον Ελευθερόπουλο, θα κινδυνεύσει να πέσει. Έλα, ρε, σηκώστε. Το λέω να το ξέρει. Ο Ελευθερόπουλο, όποιο φέρει τον Άρη τον Ελευθερόπουλο, καλά, οι σουπεράτε είναι και άμπαλοι περισσότεροι, είναι νέα παιδιά. Ναι. Του λέω στο αεροδρόμιο να τον απαγάγουν και να το στείλουν πίσω στην Αθήνα. Να το στείλουν στον Άντζα πάνω στο χωριό μου εκεί πάνω. Στα βουνά. Στα βουνά με τον Άντζα. Ναι. Το θέμα είναι ότι πάει σε Έλληνα προπονητή. Ναι, γιατί για ξένο θέλει άλλου τρει μήνε δηλαδή να μάθει. Στην καμπούρα του Άρη θα κάνουν προπονητή τον Ελευθερόπουλο. Ναι. Πρέπει να πέσει ξυλίκι εκεί πέρα. Ο Ήβιτς δεν φεύγει πουθενά. Είναι πρώτο στο Ισραήλ και αίτητο. Είναι καλό προπονητή ο Ήβιτς. Ναι, ο Ήβιτς γιατί το ανέβες είναι πρώτο και αίτητο. Είναι καλό προπονητή ο Ήβιτς. Σαφώς. Ακούστηκε και αυτού το όνομα, να έχει υπόψη. Δεν φεύγει και δεν πάει ο Ήβιτς στον Άρη. Εάν φέρουν τον Ελευθερόπουλο στον Άρη, θα πρέπει να πέφτει ξύλο από την Παπαναστασίου μέχρι τη Σαλαμίνα. Να πέφτει ξύλο. Είναι ο άμπαλο. Καταρχήν ο άνθρωπος το λες καλημέρα, αντιλαμβάνεται μετά από ένα τέταρτο ότι τον είπες καλημέρα και λέει, τι είπατε, τίποτα. Ο άνθρωπος είναι αλλού. Ναι. Είναι κρύο, δηλαδή είναι. Εδώ έχω ενστάσει και πολλά μηνύματα. Ανταλλακλαστικά. Ναι, δηλαδή, ναι, okay. Γέρο αυτό. Εγώ σου λέω, σου αναφέρω. Λοιπόν, ο Πάκο Ρέρα έχει πάρει Champions League με τη Liverpool. Για όσα έλεγε εσύ νωρίτερα, δεν είναι ένα προπονητής τυχαίος. Ναι. Έχει πάρει Champions League με τη Liverpool ως βοηθός. Ναι. Έτσι δεν μπορούμε να τον υποτιμήσουμε για το έργο του. Βεβαίως. Και ο Φερέ έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: όποιος και να έρθει πλέον από εδώ και πέρα στον Άρη θα αποτύχει. Ναι, γιατί όμως. Ναι, δεν του έρθει το μήνυμα. Λέει: όποιος και να έρθει πλέον από εδώ και πέρα, γιατί θα χρειαστεί προφανώς. Εγώ μεταφράζω χρόνο να μάθει, να κάνει, να ράνει. Θα πάει τώρα ο Άρης χωρίς προπονητή ο Απόλλος Μίνη, θα τον κάνει ο Μαντζουράκης κάνα μπουλκουμέ, θα χαθεί κι άλλο έδαφος γιατί ξανά πήγε στο συνέξι. Για όσο δεν το κατάλαβαν. Κοίταξε, ο Άρης πρέπει να κοιτάει τη Λάρισα. Τη Λάρισα. Πρέπει να κοιτάει προς τα κάτω.
Ο Άρης πρέπει να κοιτάει τον τέταρτο από το τέλος. Εκεί πρέπει να κοιτάει την πρώτη χρονιά. Αυτό να το πει στον Καρυπίδη που λες ότι έχει μεγάλους στόχους. Ναι. Όχι στον Πάκο Ερέρα. Ο οποίος έφυγε τώρα. Ο Καρυπίδης έχει μεγάλους στόχους. Οι φίλαθλοι του Άρη έχουν μικρούς στόχους. Και αυτή είναι η ιστορία. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν μικρούς στόχους. Ναι. Οι φίλοι του Άρη ένα ποσοστό 20% μετά το 3-3. Εγώ δεν λέω όλοι. Λέγανε ότι πάνε για πρωτάθλημα. Ναι, άμα πηγαίνανε για πρωτάθλημα τότε θα ήταν, 20%. Θα ήταν σύμφωνοι με την αποπομπή του κυρίου. Αυτό το 20 είναι σύμφωνο με την αποπομπή του Πέτρου. Το 8 όμω δεν είναι. Δεν έχω ακούσει Αριανό, δεν έχω δει Αριανό. Δεν έχω αφουγκραστεί Αριανό που να πει καλά, καλά με και διώξαμε τον Ερέρα. Ξέρεις κάτι. Κανένας δεν το έχει πει. Είναι και φυσιογνωμικά. Το 80% λέει δεν θέλω να το διώξω τον Ερέρα. Δίπλα στη φάτσα του Ερέρα. Εσύ ξέρω, φυσιογνωμικά δεν σ' αρέσει. Ναι. Φυσιογνωμικά ναι. Ο Ερέρα είναι ο παππούλης του 20χρονου Αριανού. Είναι ο μπαμπάς της 35χρονης που την ταΐζει ακόμα ο 65χρονος γιατί έχει χωρίσει με τον άντρα και δεν έχει την διατροφή. Τι η φάτσα του, του καλού παππούλη, του καλού ανθρώπου. Το κάνουμε και Βασίλη τώρα που έχουν τα Χριστούγεννα, το βάλουμε και ένα μουσί, να δίνει δώρα. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι ο πάπερ. Μαζί με τον Χατζηπαναγή που έβγαινε 8. Για καλή μου Χατζηπαναγή. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, εγώ με έκανε αρκούδα το μουστάκι και με γυρίζει δεξιά και αριστερά. Βγαίναν 8 και χειροκροτούσαν. Έτσι θα γίνουν και έργανοι χαϊβάνια. Τώρα χωρίς Πάκο Ερέ, τι νομίζεις θα βγουνε. Φρεόγδοι θα βγουν και έναν. Ναι, αλλά άσε ναι, να δούμε το έργο ναι, του ανθρώπου. Έχει ναι, δείξει καλά πράγματα ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Πάρτε το στον Πάο. Εγώ έχω Λουτσέσκο, άσε με. Ναι, πάρτε το στον Πάο. Λουτσέσκο. Και μετά το Λουτσέσκο, ναι, όταν θα φύγει, ξέρω ποιο θα έρθει. Πάρτε το στον Πάο, καμά ναι, είναι. Ναι, πάρτε το στον Πάο. Το Δερμιτζάκι το διώξατε, πήγαινε πρόκριση μέσα στα αυτά. Συντουργία. Επειδή έχασε από τον Άρη 0-1 τρίτη αγωνιστική. Τον αφήσατε το Δερμιτζάκι. Είπα ότι ήμασταν καλύτεροι εμεί. Λάθη να φρέ. Λάθη να φρέ. Τι βρέ. Τρίτη αγωνιστική. Βρελάδι να παίζει πάω Κάρι. Ο Γκαρσία, ο οποίο τώρα θα κάνει τον προπονητή και θα την πληρώσει. Με αυτά που έχει κάνει του προπονητέ ο Γκαρσία, θα την πληρώσει. Εντάξει, θα την πληρώσει. Κάνει κύκλους, αλλά θα την πληρώσει ο Γκαρσία. Θα την πληρώσει. Ο Γκαρσία έχει αίτητη την ομάδα κάτω. Έτσι, έτσι δύο-τρία χρόνια την δουλεύει. Α πάρει β' εθνική την Παναχαϊκή, την ανεβάσει ο Γκαρσία. Ναι. Α πάρει τον Αιγινιακό να τον σώσει ο Γκαρσία. Α πάρει την Καλυθέα την ανεβάσει. Α πάρει τον Εθνικό στη Γάμα 19. Μου είπε ότι είναι. Τσίου 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 Ελευθερόπουλος. Ο Ελευθερόπουλος ναι, σου λέω ήταν σε ένα μπαρ ένα τέταρτο έξω και προσπαθούσε ένα τέταρτο να αποφασίσει αν θα μπει μέσα στο μπαρ. Σου λέω ο άνθρωπος έχει καμένη φλάτζα. Ήταν ένα τέταρτο έξω από ένα μπαρ και καθόταν σαν το φέρτη να πούμε. Σαν το φέρτη τον ηθοποιό, σαν κερκιόνα να πούμε. Έτσι, θα καθόταν, σαν άγαλμα καθόταν. Ναι, θα, ναι. Πείτε, κύριε, θα πείτε κύριε Ελευθερόπουλε, δεν μιλούσε. Και μπορεί να σκεφτώ να πάει σε μπάρι, να φάει, να πιει, τι μπορεί να έχει ένα δίλημα ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτόν ναι, τον παίρνει πιλότο, ναι, πρώτα πέφτει το αεροπλάνο και μετά αυτός. Και μετά παίρνει τηλέφωνο τον πύργο ελέγχου να πούμε. Ποιος Ελευθερόπουλος δε φίλε. Ο Ελευθερόπουλος είναι για καμιά γκόμενα. Ωραίο παιδί. Ναι, ωραίο παιδί είναι. Ωραίο παιδί. Εσύ δηλαδή λες Παντελίδη Ελευθερόπουλος το δίλημα, εύκολα Παντελίδη. Μα κακάδες δε φίλε. Εγώ λέω δεν έπρεπε να διώξω τον Ερέρα, ξέρει. Ποδοσφαιρικά ο Ελευθερόπουλος είναι διανοητικά καθυστερημένο. Σε σχέση με τον Παντελίδη. 100%. Μην κάνετε κανένα έγκλημα, φέρετε τον Ελευθερόπουλο, θα κινδυνεύσετε. Κινδυνεύει ο Άρη! Θα φωνάζουνε. Χθε μίλησα και με τον. Θα γυγέλιο. Έχω πολλούς φίλους. Για μένα κάνουν λάθος που διώχνουν τον Ερέρα. Τελείως. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα χάσουν πολύ χρόνο πάλι. Θα πάει να κάνει και αυτό σπάσει γκέιμ. Είναι ίδια κουλτούρα, ίδια φελάδα έχει με τον Ερέρα. Ναι, γιατί έχει ταλικό ταπεραμέντο. Λες εκεί καπιονάτο, φινέτσα, κακό. Ναι. Ξέρεις μου που ο Θανάσης ο πολίτης που είναι σκασμένος κι αυτός. Γιατί έφυγε ο Πάκο Ερέρα. Ο πολίτης γεννήθηκε σκασμένος. Ναι, εντάξει, οκ. Μου λέει έτσι και μου φέρουν κανένα Γρηγορίου. Να τη βγάλω από το. Είναι προσωπικός μου φίλος. Ναι, και δικός μου. Ο πολίτης γεννήθηκε ζωχαδιασμένος. Ναι, είναι τρελαμένος. Ζωχαδιασμένος. Ναι. Είναι, άμα ήταν Ινδιάνος θα το φωνάζανε θυμωμένη μούρη. Θυμωμένη μούρη, συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Αυτός άμα ήταν Ινδιάνος πώς θα τον ονομάζανε εδώ. Τον απέναντι. Αυτό τον απέναντι εδώ. Εδώ το μάω μάω. Το καλό μάω. Μάω μάω. Το καλό κακό υποκθώνιο βλέμμα. Το καλό κακό υποκθώνιο βλέμμα. Εγώ άμα ήμουν Ινδιάνος πώς θα με έλεγανε. Έτσι κάνουμε λίγο όλους οι διάδοσες εδώ μέσα. Ναι, ναι. Ποιο θες, ο Τζιαν Παύλο Ανδρώνης. Άμα ήταν Ινδιάνος πώς θα τον έβγαζες. Ο αρχηγός της γουρουνοφυλής. Φαντάζεσαι τον Ανδρώνη στον κογκό να έχει ραδιόφωνο και να έχει διευθυντή το Πόκο Λόκο. Πώς θα συνεννοούταν. Ποιον άλλο, κάτσε να μου βγάλεις ένα όνομα ακόμα για Ινδιάνο, ένα ακόμα θέλω. Ποιο να βγάλουμε. Να βγάλουμε τον Γρηγοριάδη. Τον Γρηγοριάδη. Ναι, πώς θα τον έβγαζες. Πώς θα τον βγάζαμε. Ο ψηλός αργός φιλόσοφος. Ο ψηλός αργός φιλόσοφος. Ο ψηλός αργός φιλόσοφος. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι υδροβιότοπος λαμόγιων και ψυχοπαθητικών προσωπικότητων. Πες να κάνει κανελάκι, λέει, θέλει. Και κανελάκι και να τον βαφτίσεις, λέει, Ινδιάνο το κανελάκι. Ο κανελάκι. Ναι.
Το χοντρό πρόσωπο. Το χοντρό πρόσωπο. Όχι κλώμα πρόσωπο. Ναι. Το χοντρό πρόσωπο. Ο Ραπτόπουλος λέει Διάνος λέει θα ήτανε. Ναι. Θα ήταν Διάνος λέει ο Δήμος λέει η τρίπια, το τρίπιο προφυλακτικό λέει. Μπορεί, εντάξει, ναι. Μπορεί να μοιάζει με το προφυλακτικό. Ναι, 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 οκ, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, είπαμε για το Φερέτη. Αλλά ο, ναι, ο πολίτης ναι, γεννήθηκε ζωγαδιασμένος. Συμφωνώ 100%. Ναι. 100%. Κάνε λίγο κανελάκι που ζητάει ο κόσμος. Ξεκινήσαμε σε μια τηλεοπτική κουλτούρα, μια εκπομπή η οποία θα έχει τα πάντα μέσα. Θα μιλήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα αναλύσουμε. Προφανώς, το προφανώς. Το προφανώς είναι. Το προφανώς του Κανελάκη, ξέρεις τι είναι. Μετράς πόσο προφανώς λέει ο Κανελάκης σε όλη την εκπομπή. Α, είναι σχολής παράσουμε, τα ασούμε. Δεν το έχω προσέξει. Το προφανώς του Κανελάκη, ναι, δηλαδή στην εβδομάδα πρέπει να λέει πάνω από 200 προφανώς. Είναι η αγαπημένη του ΑΤΑΚΑ, η κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, εγώ, ναι, σαν μαθητής, ας πούμε, ναι, 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 ανέλυα στο διάλειμμα τι ο καθηγητής έκανε κτλ. Δηλαδή, τι λέξεις έλεγε, χρησιμοποιούσε, πώς είχε τη γλώσσα του σώματος, το πόδι πώς έκανε. Ναι, κάποτε ναι, είχαμε έναν καθηγητή που πήγαινε στην έδρα, έκανε σταυροπόδι, πέταγε το πόδι προς τα έξω και έλεγα, μιμόμουν εγώ στο διάλειμμα. Και όλοι κοιτούσαν τον καθηγητή πώς πετάει το πόδι. Και είχε κομπλάρει ο καθηγητής. Είχε στυλίθει, έλεγε. Φίλος ενός ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, δεν λέμε όνομα. Δεν λέμε όνομα. Ναι, δεν υπάρχει λόγο. Αλλά αν ήμασταν Ινδιάνοι, νομίζω λίγοι θα επιβιώναμε στη φυλή των Ινδιάνων. Δηλαδή, ας πούμε, ο Γρηγοριάδης θα επιβίωνε. Θα ήταν ο σοφός της φυλής. Ο σοφός. Ναι, θα ήταν ο σοφός της φυλής. Ναι, 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 ναι. Ο Κανελάκης θα ήταν ο αργός της φυλής. Ο αργός της φυλής. Δεν μας είπες. Ο κύριε Κανελάκη, εμείς θέλαμε να κάνουμε μια εξυγίανση. Ναι, προφανώς θέλατε να κάνετε εξυγίανση, αλλά το θέμα είναι. Κύριε Κανελάκη, σας παρακαλώ, εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε. Ήρθε λοιπόν μια σφαίρα μέσα σε ένα φάκελο και το πέναλτι δεν δόθηκε. Ναι, προφανώς θέλετε να πείτε. Πήρα μήνυμα το οποίο δεν γίνεται, λέει, ο κόκκινος λέει ποιος θα ήταν. Ποιος θα ήταν. Ναι. Είπες, όλους δεν είπες. Λέει το κόκκινο, ποιος θα ήταν στη φυλή των Ινδιάνων. Αυτός που θα τους έλεγε τα οράματα. Ναι. Ότι το άστρο αυτό έδειξε το. Ο μάγος της φυλής ήταν. Ο μάγος της φυλής. Ο μάγος της φυλής. Ναι. Το έχει. Είναι, ναι. Λοιπόν, έτσι, επειδή έχουμε χαλαρώσει και έχουμε ρίξει λίγο του τόνου. Καλά, ναι, καλά κάναμε. Καλά κάναμε. Άκου τι έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης για να το σχολιάσει, γιατί είναι κάτι το οποίο το ανέβησα κιόλας. Η Ρεάλ Μαδρίτης λέει στο πλαίσιο οι φίλοι τη Ρεάλ όταν θέλουν να κάνουν τσίσα του, ρε παιδί μου. Ενώ πληρώνουν διαρκές ώρες, δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτα την ομάδα τους. Δεν κολλάνε σύμφυλοι όπως στη θύρα 4. Ένα, εδώ έχω βάλει στους τουαλέτες τους, δεν ξέρω αν κολλάνε. Τι έχουν κάνει οι μπαγάσες. Έχουν βάλει στα ουρητήρια ένα τάμπλετ το οποίο είναι συνδεμένο με την κάμερα του γηπέδου και δεν χάνουν δευτερόλεπτα. Δηλαδή κάνουν τα τσίσα τους και βλέπουν την μπάλα. Ωραία, αν το πας αυτό εδώ, το τάμπλετ με την τουαλέτα στην Τούμπα, πόσα τάμπλετ θα μείνουν μετά το λήξη του μάτσα. Θα φύγει μαζί με την τουαλέτα δηλαδή. Εγώ θα πάρω και την τουαλέτα, την ξεβιδώσω και την πάρω σπίτι. Όλο! Θα την πετάξω. Όλο το σύστημα θα πάρουν. Θα πετάξω την τουαλέτα στον επόπτη και το τάμπλο θα το πάρουν στο σπίτι. Και θα πάει στο κορδελιό να το πουλήσουν. Κλεπταποδόχοι θα γίνουν. Άντε ρε, βγει από εδώ πέρα. Δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα. Τέλος, ρε, είναι πολιτισμένοι άνθρωποι. Ναι. Τι σχέση έχεις εσύ και εγώ τώρα. Σου λέει, αφού πληρώνει ο άλλος ο διαρκείας του, θα του βάλω και την ώρα που είναι και κάνει τη βιολογική του ανάγκη να βλέπει την μπάλα. Μη χάνει ρε, παιδί μου. Τι τάμπλετ να δεν έχεις βρεθεί σε γήπεδο και λες, όχι τώρα α κρατηθώ λίγο για να μην χάσω το παιχνίδι. Προτιμάω να πάω προστάτη παρά να κατουρίσω σε ελληνικό γήπεδο. Ναι, δεν έχει κάτι. Εκτός από το Καραϊσκάκη. Δεν πήγα στο Καραϊσκάκη. Εγώ έχω πάει. Εκτός από το Καραϊσκάκη, εκτός από το ΟΑΚΑ. Ναι. Είναι δύο. Στο ΟΑΚΑ, ναι. Είναι δύο-τρία. Ναι. Πήγαμε. Δεν πήγαμε μαζί τώρα στο τελικό που ήμασταν. Βέβαια, δεν πήγα εγώ και πήγα να βγω από την τουαλέτα. Ναι. Και έρχονται τέσσερις γορίλες και λέει που πάτε, κύριε. Ο Γιώργος ερχόταν, ναι, ο Σαββίδης. Εσείς λέτε τι είστε, ρε παιδιά. Ναι. Θα έρθει ο Γιώργος ο Σαββίδης. Να κατουρίσει. Ναι. Και θα του πιάσει την τσουτσούλα. Εσείς με κατουρίσει τον Γιώργο. Λέει, τον Γιώργο. Λέει είναι εντολή. Λέω ότι πει εσύ, ρε φίλε. Αν τα κάνει μακιά τέσσερα βόδια μέχρι εκεί απάνω. Ένα, δεν κάνει αυτό. Τέσσερι βόδαροι. Στι τουαλέτε τι πέντε πάντω παίζουν το ματ από ραδιόφωνο. Α, έχουμε ακουστικό. Δηλαδή, πα να κατουρίσει την πέντε στην Τούμπα και ακούσε να μετάδοσε. Ναι, και μετά πα στον ουρολόγο γιατί δυσκολεί σύμφυλη. Ναι. Καλημέρα στην Ελλάδα. Αν βάλουν, λέει, μπορεί στο ημίχρονο ή στη λήξη να λείπουν και οι λεκάνες. Αυτό που λες εσύ. Αφού είμαστε κλέφτες, εσύ οι Έλληνες, είμαστε κλέφτες. Ναι. Είμαστε πεινασμένα μάτια. Είμαστε πεινασμένα μάτια. Ναι. Είμαστε πεινασμένα μάτια. Είμαστε κλέφτες. Δηλαδή, άμα βρει ένα πορτοφόλι ένας Έλληνας, οι 99 θα πάνε το πάρουν και όχι 99, ρε φίλε. Ο εκατοστός θα πάρει τα λεφτά και θα δώσει το πορτοφόλι. Από τους 100, εγώ λέω, οι μισοί θα πάνε και θα το. Οι Έλληνες είμαστε κοπρόσκυλα, κλέφτες, λοποδίτες και νηστικά μάτια. Ναι. Και τα 400 χρόνια σκλαβιάς ακόμα θα θέλουν άλλα 200 χρόνια. Passing game. Εμείς εδώ λέμε ευχαριστώ που έχουμε και τουαλέτες, λέει, να μην είμαστε και πλεονέκτες. Ναι. Καλημέρα, βουνά, αράπησε, ήταν ο τεράστιος, ρε Θεόφοβε. Πρωί-πρωί ανέβασε 4.500 στροφές στον κινητήρα. Ο ΠΑΟΚ φταίει πάλι, λέει, για την κατάληψη του Άρη.
Έρε Κόβλεξ. Ναι. Καλημέρα, ράψε αυτό το μαγαζί. Πρέπει να βρίσκονται, λέει, αυτές τις τουαλέτες. Έχει σύλλε ένα όνομα από... που δεν μπορώ να το αναφέρω. Στο Ηράκλειο 18 μήνες φυλακή και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε άνδρα που πετούσε πέτρες και δηλητηρίαζε με φόλες στα σκυλιά. Πλάκα με κάνεις. Αυτό σε θέλει κρέμασμα. Σε ποια πόλη μπορεί να γίνει αυτό? Στο Ηράκλειο, στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Στη Λάρισα. Όχι, Λάρισα. Όχι, στη Λάρισα. Και ασχολούνται με άλλα. Πύργο Ηλίας 100%. Α, εκεί κάτω, ναι. Θήβα, Θήβα εννοείται. Κατάθλιψη στο φουλ. Κατάλληλο στο φουλ, με αυτά ασχολούνται. Κατάκολο και τέτοια εκεί κάτω. Α, προς τα κάτω, εκεί πύργο Ηλίας. Αγρίνιο. Ναι. Α, στο Αγρίνιο, ναι. Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε χρόνο για τέτοια. Σαμοθράκι και Θάσο. Σαμοθράκι αφού κάνουν και δουλειές. Τα σκυλιά με σχελώνες, Δυστυχώς θα πάω στη Σαμοθράκη, έχω κάτι δικά μου θέματα εκεί πέρα. Ναι, μια χαρά είναι Σαμοθράκη, σου ξηγέται όμως. Δεν ξέρω ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα, αλλά μπορεί να δει Σταύρο. Ναι. Να πηγαίνει με άνθρωπο, να κάνει έρωτα με άνθρωπο. Σταύρο με άνθρωπο. Ναι. Έλα, να βγάλει το μπρουτόταυρο να πούμε. Λοιπόν, να σε κεράσει καφεδάκι. Ναι, τώρα, να κεράσει καφεδάκι. Να κεράσω μια πιτούλα, μια μπουγάτσα και στον Θανάση απέναντι. Όλα αυτά θα πάμε παρούλα μαζί στην καντίνα Pit Stop. Μαζί με την μπουγάτσα θα πάρουμε άλλη μια κούτρα πίτα δώρο. Θα πιούμε καφεδάκι, θα μας δώσουν κούτρα το νερό. Και άμα πηγαίνουμε τακτικά, ο έκτος καφές θα είναι δώρο. Όλα αυτά θα τα βρούμε στο κόκκινο χαρακτηριστικό αυτοκινητάκι σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού Σταθμού 36, δυτική είσοδος, Πόντου 56, Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδάς στο κεντρικό δρόμο μετά την Αερογέφυρα Σταυρούπολης. Και βεβαίως να ανακαλύψουμε, φίλες και φίλοι, τη Wind Vision. Όσοι δεν το έχετε κάνει, κακό του κεφαλιού σας. Είναι η πρώτη Android TV στην Ελλάδα με έπνες λειτουργίες που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε γενικότερα τηλεόραση. Είναι καταπληκτικές οι δυνατότητες της. Αργήσατε σπίτι, ξεκίνησε το ντέρμπι. Δεν αγχώνεστε, κάντε πανεκκίνηση και δείτε το από την αρχή. Ξεχαστήκατε, ρε παιδί μου, με τα παιδιά, με την οικογένεια, έτσι. Χάσατε ένα επεισόδιο από τη νέα σας σειρά. Κάνε catch-up σε επεισόδια έως και 7 μέρες από τη μέρα της αρχικής προβολής. Αυτό είναι τηλεόραση, φίλες και φίλοι, και λέγεται Wind Vision. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης έρχεται μενόμενος εδώ, σαν τάβρος για δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε μετά τις 9 με γραμμές, με κουβεντούλα, να πιάσουμε λίγο και τα του ΠΑΟΚ, να πιάσουμε λίγο και Champions League. Παρεούλα μέχρι και τις 10. Βραδιά Champions League η σημερινή και η αυριανή, την Πέμπτη, έχουμε Europa League με ΠΑΟΚ. Πολλά τα μάτς, πολλές και συναυλίες. Ήδη έχει ξεκινήσει από τις 2 Νοέμβρη τις εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο η Μελίνα Σλανίδου. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Λατρεμένη φωνή, καταπληκτική σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανεβαίνει Θεσσαλονίκη έχοντας στις αποσκευές της όλες μεγάλες επιτυχίες και το νέο της δίσκο βεβαίως. Ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα είναι στο Ρίτζεσι Καζίνο για 6 παραστάσεις και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο Ρίτζεσι Καζίνο, στο public και στα ticketservices.gr. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα, να Rap & Cool Show μέχρι και τις 10. Κωνσταντίνα, άκου λίγο κάτι, θέλω λίγο να το σχολιάσουμε, ρε φίλε. Ψωμί, πριν να ανοίξουμε γραμμές, θέλω λίγο να το σχολιάσουμε. Ψωμί και κριτσίνια κάναβης σε φούρνο στην Κομωτινή. Ναι, η κάναβη ναι. Είναι ένα προϊόν το οποίο ναι, ναι. Θεραπεύει ανθρώπους. Μας κάνει όλους χαρούμενους, λες. Όχι, ναι. Η κάναβη χρησιμοποιείται. Α, εννοείς χειρουργία. Και χειρουργία. Ναι, okay, ναι, ναι. Εγώ πήγα κατευθείαν. Τώρα, κοίταξε, ναι. Αν η κάναβη ήταν νόμιμο προϊόν και το προωθούσε το κράτος και έβγαζε ΦΠΑ. Θα γινόταν χαμός τώρα. Θα ήταν μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, μην λέμε κάναβη και τρομάζουμε τον κόσμο. Όχι, γιατί, δεν είναι να γιατί, τρομάζει. Επειδή δεν βγάζει το κράτος λεφτά. Είπε, το χρησιμοποιούμε σε χειρουργία, το χρησιμοποιούμε. Είναι απαραίτητο. Άρα, έτσι, το χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν το κασίσι, αν το πουλούσαν ας πούμε σε πακέτα τσιγάρων ναι. Και λέγανε ότι μέχρι αυτή τη δόση μπορείτε να πάρετε κτλ. Και ήταν ας πούμε νόμιμο. Ναι, ναι. Τότε θα ήταν μια χαρά το κασίσι. Και έπαιρνε το 0,9%, ξέρω εγώ, το 5%, το 30% αυτό που το πουλάει και το 70% το κράτος. Άρα το θέμα δεν είναι ηθικό, ναι. Ούτε ιατρικό. Είναι οικονομικό. Είναι μόνο οικονομικό. Άκου λίγο. Λοιπόν, ναι. Οι πελάτες του φούρνου του συγκεκριμένου στην Κομωτινή διακρίνουν, λες, τα ράφια ναι. Φρατζόλες ψωμιού με ναι. Ετικέτα που αναγράφει Κάναραν Κάναβης. Και υποσημείωση είναι ιδιαίτερα γευστικό ψωμί με αλεύρι και σπόρους από κάναβη. Όπως επίσης και κριτσίνια κάναβης. Νόμιμο. Ναι, ο εμπνευστής λεωαρτοποιός εξηγεί ότι έχει προμηθευτεί αυτό το αλεύρι κάναβης από την Ιταλία. Ναι. Έτσι. Και πειραματίζεται, λέει, σε διάφορους γεύσεις. Αυτός πουλάει τώρα. Και πουλάει το ψωμί αυτό. Πουλάει και πληρώνει ΦΠΑ. Για τα κριτσίνια. Πουλάει ΦΠΑ.
ΦΠΑ κτλ. Αν αυτό το πουλούσε και δεν πλήρωνε ΦΠΑ, θα ήταν εγκληματία, χαριστοπαραγωγό κτλ. Καταλαβέ. Πρόσεχε, το αλεύρι κάναβε αυτό περιέχει φόσφορο, ο οποίο συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία των νεκτάρων, ναι. Στην ισορροπία τη ενέργεια και του μεταβολισμού, στη συντήρηση των υγιών οστών, επίση έχει μαγνήσιο, συντελεί στη φυσική λειτουργία των μειών. Δηλαδή ο άνθρωπο το έχει προχωρήσει. Μπορεί το κράτο λοιπόν να νομιμοποιήσει την κάναβη, να την πουλάει και να κονομάει. Και να κάνουν σπίτια. Άντε, και βίλες. Θα πάω αύριο, σε φέρω κάνα κριτσινάκι τέτοιο εδώ. Και να κάνουν σπίτια και βίλες, ξέρω εγώ, ναι. Οι πολιτικοί. Και μόλις πάνε αντίπαλοι πολιτικοί, μόλις κλέφτες είστε, σας βάζω φυλακή. Ναι. Κατάλαβες. Τότε θα γίνει το, φυσικά, το τσάκωμα. Λοιπόν, 90-90-90. Να ανοίξουμε γραμμές, έχουμε καταπιαστεί πολύ σήμερα με άλλους. Ποιο προπονητή θέλουν. Εγώ τους έκανα χθες μια έρευνα στο rapto.gr και στο. Και τι θέλουν οι φίλοι μας οι Αριανοί. Κούπερ. Κούπερ, ναι. Ο το, δεύτερος, το πήρα και εγώ αυτό το μήνυμα. Ο δεύτερος είναι ο Φυρός. Ο Φυρός. Ο Φυρός, ναι. Δεν νομίζω να είναι ο Φυρός. Έβαλα Κούπερ, Φυρό, Παντελίδη. Ναι, ναι. Πετράκι. Τον Ελευθερόπουλο δεν τον έβαλες. Ήβιτς, τι να τον βάλω τον Ελευθερόπουλο. Άμα φέρουν τον Ελευθερόπουλο, θα τον κλωτσιέσαι. Εγώ σου είπα ότι ο Ελευθερόπουλος είχε αρκετά παρεδώσει με τον πρόεδρο του Άρη. Ο Ελευθερόπουλος είναι να ιδρύσει κάνα καφέ. Να πάει εκεί ο να κάνει. Ο Κούπερ πάντως είναι προπονητής στην εθνική Ουζμπεκιστάν. Έλα και αυτός ο Κούπερ να σου πω κάτι. Ναι. Εκεί... Παροχημένος λες. Εντάξει, στην εθνική Αιγύπτου, στην εθνική Ουζμπεκιστάν. Εντάξει, εκεί ήταν. Έλα, ρε δημόσιος υπάλληλος ήταν ο Κούπερ τώρα προπονητής τα τελευταία χρόνια. Ο Κούπερ από τότε που έφυγε από τον Άρη. Στην Αίγυπτο τώρα προπονητής. Ναι, είχε πάει και στη Γεωργία. Γενικώς σε εθνικές. Ποια Γεωργία και κτηνοτροφία, μόνο τώρα ομάδες τώρα είναι αυτές τώρα εθνικές ομάδες. Πήγε να καθημερινά να έχει τον παίκτη εκεί πέρα. Σε εβδομαδιαία βάση προπόνηση να έχει τεμπελχανά ο Κούπερ τώρα. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Τα 390 είναι δικά σας για καλημέρες. Τον θέλουν πάντως οι Αριανοί. Τον θέλουν, ναι. Τώρα, τον εγώ πήρα μήνυμα, μου λένε ναι. Μόνο με Κούπερ εγώ ξαναγυρίζω φέτος να χρησιμοποιήσω διαρκεία. Ο Ελευθερόπουλος, ναι. Σου λέω, θα πάει στη στάση να πάρει το λεωφορείο, θα περάσουν 3-12, θα πάρει το τέταρτο. Δεν, το μυαλό του είναι καμένη φλάτζα του. Για του Κούπερ. Όχι, όχι. Του... Ο Ελευθερόπουλος έχει καμένη φλάτζα, το καταλαβαίνεις. Ναι. Πάμε να δούμε. Με τον Παπακαλιάτη να είναι ναι. Ποιος θα πηδήξει την κόμενα στο έργο. Δεν είναι τώρα. Είναι ομορφόπεδο. Εντάξει, ναι. δεν αρκεί αυτό να είσαι προπονητής. Ναι, σαφώς. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Για τον Ερέρα. Έλα φιλαράκι, βέβαια. Ναι, δηλαδή ο Ερέρα είναι καλύτερος από τον Παντελίδη. Κωστή, εγώ συμφωνώ με τον φίλο. Αν είναι ο Ερέρα καλύτερος από τον Παντελίδη. Αν είναι ο Ερέρα είναι καλύτερος προπονητής. Είναι πιο ορθολογιστής. Ναι, καλύτερος ο Παντελίδης όταν μπορεί να δημιουργήσει άλλες συνθήκες στο συγκεκριμένο υλικό. Θα μου πεις, γιατί δεν πήγε καλά με την Τρίπολη. Και ο Ερέρα τι ήταν δηλαδή. Πώς σκάουτ, δεν ήταν βοηθός προπονητής στη Λίβρο. Τέλος πάντων. Να πούμε συγκεκριμένα. Εσύ φίλε, δηλαδή λες ότι καλά έπραξαν και άφησαν τον Ερέρα, τον έδιωξαν ουσιαστικά. Φυσικά δεν το συζητάμε. Α, είσαι υπέρ του ότι ναι, πρέπει να φύγει, και φτάνει. Και ναι. να σου πω και συγκεκριμένα πράγματα. Ανοιχτές οι πόρτες, ανοιχτές οι άλλες. Έχεις δει, τα έχω ξαναπεί και νομίζω στην εκπομπή σας το ξαναπεί. Έχεις δει κανένα χάφτο άρρο να πατάει μέσα στην περιοχή. Δεν λέω να κάνει ενέργεια, να πατήσει το πόδι του ρε παιδί. Το έχεις δει αυτό. Όχι, έχει το passing game. Λοιπόν. Δεν παίζεις έτσι κύριε Ερέρα, το δέχομαι. Ναι. Βγάζεις τα μπακ. Μα τα μπακ που βγάζεις δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, μόνο σέντρα. Άρα το ρόστερ το έστησες λάθος. Καμία επιλογή δεν έχει το μπακ που βγάζεις. Δεύτερον, στο δημιουργικό κομμάτι, Γκάμα και Γκαρσία, τους μπλόκαρε ένας πονητής. Μπορείς να φανταστείς άλλο τρόπο να βάλει γκολ ο Άρης. Μα τους πήρανε χαμπάρι, τους ντουμπλάρανε αυτούς. Ναι. Άφησαν το κέντρο του Άρη. Όπως ακριβώς παίζουν και τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει τρόπος άλλος να βάλει γκολ ο Άρης. Μόνο με προσωπική ενέργεια του Γκαρσία και του Γκάμα. Τρίτον. Δεν έχει και βοήθεια ο Μπρούνο Γκάμα με τον. Από τα πλάγια μπακ, έτσι. Ακριβώς. Ποτέ, όταν ξεκινάει ο Γκαρσία την κούρσα, το αριστερό μπακ. Δεν λέμε να κάνει τίποτα. Φύγε πρέπει να τραβήξει ένα αμυντικό κομμάτι. Άρα φύγε, φίλε, για να μην το κουράζουμε, λες καλά κάνανε. Τώρα σου λέει ο Κωστής. Θες Έλληνα, ναι. Θες ξένο, θες τον Παντελίδη. Λες καλά έκανες. Οκ, σεβαστή άποψη. Δεν υπάρχουν Έλληνες προπονητή. Προπονητή θα πάρεις ή το Παντελίδη θα πάρεις. Ναι. Και ο Πετράκης θα πάρεις. Καλός προπονητής. Ο Αναστασίου πήγε στην Ομόνια Κύπρου. Γεια σας, Αναστασίου. Μας πρόλαβε η Ομόνια. Το Ελευθερόπουλος. Καλημέρα, Δημήτρη. Αυτό που έκανε ο Ερέρα με το Μπάσα
center backs στο Ολυμπιακό σε αυτά δεν γίνονται. Την ήττα το ίδιο βράδυ τον διώχνεις. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Τα λέμε φίλε, οκ, okay, είσαι χάβαρος, είναι σύμφωνος. Ναι. Και έγινε και ο άλλος ύποπτος και λέω κομμενάκια ναι, 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 είναι λάθος αυτό. Θυμώσατε, είναι λάθος. Θυμώσαν οι Αριανοί το Μετρόπολης, ρεάστε το Μετρόπολης, εγώ το είπα. Όταν ναι. πήγατε κάτω και φάγατε τα τέσσερα από την ΑΕΚ έτσι όπως παίξατε, κομμενάκια της Αθήνας. Σας πειράξε. Πάμε παρακάτω. Ήταν από τα λάθη του Ερέρα γιατί ακύρωνε ταυτόχρονα και κάποιους άλλους παίκτες. Έπεσε ο επόμενος. Μεθεπόμενος. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα κουμπαράκια. Καλώσωνα, καλώσωνα. Γιώργος Παοκτής από Σαμοθράκη. Πότε έρχεσαι ρε ραπ. Σταμάτα ρε. Ψάχνει να βρει ένα τάβρο πρώτα και μετά. Τι τάβρο, μόνο πληροφορία θα το Γρηγοριάδη μην πάρει γιατί ο ψηλός είχε χαθεί με στα δάση τον έψαχνε προσβλητική εδώ πέρα. Έβαλε ο Μπούζας εκεί πέρα τα μέσα πήγαν να μαζέψαν. Δεν ήρθε με GPS εκεί ο ψηλός για να μην χαθεί. Το ξέχασε Θεσσαλονίκη. Ραπ το καλύτερο κατσικάκι θα φάσει εδώ πέρα ψητό να ξέρεις. Καλά θα είναι mix grill με χάφτα. Έκοψα ψωμί και αναψυκτικά κατσικάκι τρώω. Σκέτο. Καλά δεν ξέρεις αν είναι σκέτο αυτό. Μπορεί να είναι mix grill κατσίκι με γάτα. Δεν πήγε με γάτα. Εσύ τι παραβατικό έχεις δει εσύ εκεί πέρα. Τώρα δεν μπορώ να τα πούμε από κοντά. Άρα για να λέει έχει δει. Ναι, ναι, θα πάμε μαζί σαν μοθάκι. Άρα έχει δει. Σας περιμένω και τα δύο τα κουμπαράκια. Λοιπόν, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Για την Πέμπτη κουλ δεν έχω πολύ άγχος. Είναι η μόνη χρονιά που την Ευρώπη τη βλέπω σαν γλυκάκι. Με ενδιαφέρει μόνο το πρωτάθλημα. Μπορείτε να χάσετε να πάρετε το πρωτάθλημα σήμερα. Ναι, δεν με νοιάζει. Ράβει η αλήθεια είναι αυτή. Όσο και να την κάνει στην Ευρώπη, ρε. Τώρα έχει ανάγκη να μαζέψει εκατομμύριο πάω από άλλου και είχε μένει στο Τάλιρο να πούμε. Χαλαρά, πυρίτσα, πίτσα και βλέπουμε. Άμα κερδίσουμε καλώ, άμα δεν κερδίσουμε, πάμε για να κερδίσουμε. Άσε τώρα η Ευρώπη στου 32. Εγώ πάντω μεταφράζοντα την εμφάνιση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, έχω την εντύπωση ότι ενδιαφέρονται για την Ευρώπη. Γιατί δεν κάνω σαν καθόλου. Απλά βάζουμε προτεραιότητε. Κουλ, βάζουμε προ λοιπόν, μαθαίνω ότι πάμε Δεκέμβρη για στόπερ, δεξί μπακ και αριστερό εξτρέμ. Όχι, πολλά είπες, δεν πάμε για τόσα πολλά. Δεν παίρνει κανένα υπόπτη λόγο. Και από Θεσσαλονίκη και από κάτω. Από τον άλλο κάτω. Για χαρά. Όχι τόσο πολύ Σαμοθράκη, όχι τόσο πολλού παίχτε, να ξέρει. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπακ δεν θα πάρει, θα τη βγάλει έτσι περιμένει τον Γιαννούλη. Έτσι για να μην μπερδεύεστε. Όχι, δεν θα έρθει ο Γιαννούλη. Τι δεν θα έρθει ο Σταφυλίδη. Αυτή είναι η δική μου πληροφορία. Ότι θα έρθει ο Σταφυλίδης. Ο Σταφυλίδης, ναι. Μου το πω ο ίδιος. Ναι, και εγώ λέω ότι θα έρθει και ο Σταφυλίδης και ο Γιαννούλης. Εντάξει, εγώ σου λέω θα έρθει ο Σταφυλίδης. Ο Τόσκα θα γυρίσει στην. Που είναι δανεικός. Και ο Βιερία θα πάει στην άλλη πλευρά μαζί με τον Μάτους. Με τον Μάτους. Ναι, γιατί θα γίνουν ένας 33-34 και ο Μάτους 33-34. Εγώ θα μοιράζονται παιχνίδια. Εγώ λέω το Βιερί να του δώσετε ένα απόστο πραγματικά. Θα το δώσουν, αλλά ακόμα έχει να προσφέρει. Δηλαδή έχει να προσφέρει τώρα, μην πω παίχτες και εκθέσεις και δεν έχει να προσφέρει ο Βιερίνα με τρελάνετε. Μόλις τελειώσει φέτος η χρονιά του Βιερίνα, δώστε του πόστο. Θα πάρει πόσο, ούτε σαν Σβερίνα με το σπαθί του. Το αλλά σπαθί. Ακόμα αγωνιστικά έχει να δώσει πόσο. Τελείωσε φέτος. Σε αυτό το πρωτάθλημα τη πλάκα δεν μπορεί να παίξει ο Βιερίνια, με τρελάνετε. Δώστε ναι. του πόστο. Πάμε. Καλημέρα, ναι. ναι. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς τον. Αριανάρα. Έλα ρε Αριανάρα, εσάς θέλω να ακούσουμε ναι, σήμερα. Βέβαια. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ένα στατιστικό, αν θυμάστε λίγο να με βοηθήσετε. Ναι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Άρης έβγαλε δύο σεζόν με τον ίδιο προπονητή. Ολόκληρες. Δύο σεζόν. Δύο κιόλας λες. Δύο, ναι. Δύο σεζόν με ίδιο προπονητή. Με Μπάγεβιτς μήπως, δεν ξέρω. Αν θυμάστε να με βοηθήσετε, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι εγώ. Ποιος ήταν, εγώ Μπάγεβιτς μου είχε στο μυαλό, δεν ξέρω αν την έβγαλε δεύτερη σεζόν. 1983-84, ναι. Αντώνης Γεωργιάδης. Τώρα πήγες πολύ πίσω yeah. όμως. Εσύ θυμάσαι ωραία, κανέναν. Μετά τον Αντώνη Γεωργιάδη, θυμάσαι κανέναν προπονητή που να μείνε τρίτη χρονιά στον Άρη. Ναι. Να κάνει δηλαδή μία. Να κάνει δύο και να φύγει ας πούμε το καλοκαίρι. Άψε με. Γι' αυτό σου είπα χθες Πάκο. Αντώνης Γεωργιάδης, ο Ζαβούνας. Ίδιο κεφάλι με τον κόκκινο. Γι' αυτό σου είπα χθες Πάκο Ερέρα τριετίας. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να χτίσουμε κάτι. Ωραίο ερώτημα. Εγώ τον τελευταίο που θυμάμαι είναι ο κύριε Αντώνης. Ωραία, χαίρομαι. Επίσης, προπονητή εγώ θέλω ξένο. Ναι. Τον θέλω στα πρότυπα του Λίνεν. Στα πρότυπα του Λίνεν. Στα πρότυπα μ' αρέσει, για καλά. Ναι. Πολύ καλά τα λέει. Πολύ καλό, φυσικά. Πολύ καλέ τοποθετήσει. Αν βρει άλλον από τον Αντώνη Γεωργιάδη, βοηθήστε με και εμένα γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Ναι, σαφώ. Εγώ θα το τσεκάρω λίγο. Ο Ζαβούνα. Ναι, έλα φίλε, έλα φίλε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. 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 Ναι, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Κουλέρα από Νίκο Μισοποταμία ΠΑΟΚ. Ναι. Έλα, γόρι μου. Καλώ τον. Εγώ έχω προπονητή και στο έχω πει. Καλά, έχει πρόεδρο τον προπονητή, δεν το χρειάζεται. Είναι, μόνο, είναι, και ο Μπάγεβιτς ένα χρόνο έκατσε πάντως. Ο Μπάγεβιτς ένα χρόνο. Ένα χρόνο και κάτι, δεν έχει παραπάνω. Είσαι Λουτσόσκυλο, ναι. Ό,τι και να λέω, Κωστής. Και δεύτερο θέλω, άμα ισχύει αυτό, κουλ, ο ΠΑΟΚ πάει να κλείσει, αλλά με τα δεδομένα του center back, τον Τόσκα.
Δεν άκουσα τι είπες, θέλει να κλείσει μετά. Ο Πάκου να κλείσει τη σαν μεταγραφή των Τόσκα, αλλά για center back. Μπορεί να παίξει και center back. Ο Τόσκα μπορεί να παίξει center back, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως μη βιάζεστε για τα μεταγραφικά. Ο Τόσκα μπορεί να παίξει όπως έπαιξε ο Κουλιμπαλί. Τρίτο στόπερ, χθες. Ναι, ναι, ναι. Εύκολα, ναι, βέβαια. Μπορεί βέβαια, να παίξει βέβαια. Ο Τόσκα τρίτο αριστερό center back με full back το Βιερίνια, αλλά με το Βιερίνια δύο χρόνια νεότερο. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να παίξει ο Τόσκα. Ναι, και να φανεί πολύ καλά ο Τόσκα. Ναι, να παίξει δηλαδή. Φαντάζομαι ένα Βιερίνια 29 χρονών και να έχει Τόσκα αριστερό στόπερ, Βαρέλα και Κρέσπο και δεξί back το Μάτο. Είναι πολύ ωραίο αυτό εδώ σε μάτς ευρωπαϊκό, α πούμε. Όσο για το μάτς. Ο Κούπερ έκατσε δύο χρόνια. Από το 9 στο 11. Έβγαλε δύο χρονιές. Έβγαλε. Δύο. Έλα Νικόλα, συγγνώμη. Έλα, ναι. Ναι, όχι, για την πέμπτη μάτς χωρίς άγουσα τον ΠΑΟΚ που πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι και καλούτσικη απόδοση. Σκέφτομαι να παίξω ΠΑΟΚ μετά από καιρό. Όπως λένε οι ομοειδιάτες μου, εγώ τουλάχιστον θέλω να περάσω τον όμιλο και μετά δεν με νοιάζει. Θέλω όμως να περάσω τον όμιλο γιατί είναι ΠΑΟΚ. Φίλε, α πω κάτι. Νικόλα, αν είναι να περάσει τον όμιλο, κάνει και ένα βήμα παρακάτω να πει ότι προχώρησε λίγο στην Ευρώπη. Έβγαλε όλη τη χρονιά ο Κούπερ. Δύο ολόκληρες. Ή έφυγε, ξέρω εγώ, τρεις αγωνιστικές πριν. Έλα, γόρι μου. Θα κατέβω την Κυριακή γιατί την Παναθηναϊκή μπορούσα να κατέβω. Αυτό που είχε κάποια... Άρα, αν μαθαίνω να πάρω εκτός αέρας με τηλέφωνο, αυτή είναι ένα καπνάκι που θα τον γνωρίσω. Με χαρά. Να τα πούμε και έξω από την Τούμπα βεβαίως. Να δοθεί να πει ένα καπνίσιο. Ναι, Νικόλα μου, να σε καλά, γορίνα μου. Λοιπόν, πριν πάμε στους φίλους, ο Αναστόπουλος έκανε και αυτός διετία 15-17. Απλά νομίζω δεν έβγαλε τη χρονιά, άρα δεν είναι διετία. Δεν την έβγαλε. Ο άλλος μιλάμε που... να την τελειώσει. Τώρα έχω σοκαριστεί. Ο Άρης αράζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα μέσα στον χρόνο. Έτσι. Ο Κούπερ είναι από το 9 στο 11, αλλά το 11 στο τέλος βλέπω έχει αναλάβει ο Μιχαλίτσος. Άρα μόνο ο Αντώνης Γεωργιάδης. Ναι, δεν την έχει τελειώσει τη χρονιά. Όπως και ο Κίκερ Ερνάνδεθ ήρθε ο Μαζίνιο πάλι. Δεν τελείωσε δεύτερη χρονιά. Ο Αντώνης Γεωργιάδης είναι ο τελευταίος. Πριν από 50 χρόνια. Είναι αδιανόητο. Ο Άρης αλλάζει τα πουκάμισα μέσα σεζόν για πλάκα 3-3 προπονητές. Ο Φυρός μόνο. Α, ο Φυρός εσύ. Πότε. Ο Φυρός έχει, βλέπω, 92-96 εδώ. Δεν είναι όλο το πακέτο. Ναι, 96 ήρθε και ο Τζιφόπουλος και ήρθε μετά και ο Γιαραμπίνσκι. Ο Φυρός έκατσε. Ο Φυρός πρέπει να είναι. Ο Φυρός. Έλα ρε, με ξέχασε. Ο Φυρός, το ξέχασε ο Φυρός. Είπες για τον Αντώνη Γεωργιάδη. Είναι αδιανόητο, έχει αλλάξει πάρα πολλούς προπονητές. Ωραία, πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Άρα ο Φυρός με τον Αντώνη. Ναι, αυτοί. Δύο Έλληνες δηλαδή. Ναι. Έλα, γόρινα μου, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, εσύ τι κάνεις. Καλημέρα, καλά, δόξα τω Θεώ. Κωστή ο Δημήτρης ο Ψωμόβλου μου, τι κάνεις. Πού είσαι ρε παλιόσκυλο, χορεύεις ακόμα break dance. Καλά, δόξα τω Θεώ. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Αναστασίου είναι ελεύθερος. Όχι. Όχι. Έκλεισε στην Ομόνια. Έκλεισε στην Ομόνια. Ναι. Νομίζω ότι αυτός θα ήταν ο κατάλληλος. Αυτό. Αυτόν ήθελαν, ωραία, να ξέρεις, αυτόν ήθελαν. Γιατί το πριν 15 μέρες. Έγινε επαφή. Ναι, ακριβώς. Και από το δίδυμο Κούις Φυρός ήταν 3 χρόνια. Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση. Ο Φυρός. 92-95. Ναι, είπαμε Φυρός είναι, ναι, το βρήκαμε γιατί... Ναι, ήταν το δίδυμο, όχι μόνος του. Ναι. Αυτό βλέπουμε. Είναι αλλιώς ο Φυρός μόνος του και αλλιώς ήταν το δίδυμο. Ναι. Τότε που θέλανε να τους πάρουν και στην εθνική. Πάντως ο Άρης, όχι απλά σαν τα πουκάμισα. Το θυμάσαι Δημήτρη. Σαν τα σλιπάκια των άλλων. Μεγαλύτερη βλακεία, τη μεγαλύτερη λακαμία της ζωής του έκανε ο Φυρός που δεν τους άφησε να πάει στην εθνική. Γιατί μετά θα βρεις και δουλειά πολύ πιο εύκολα. Το κατέστρεψαν οι σουπεράδες το Φυρό. Εμένα δεν με κατέστρεψαν. Κοίταξε, όλοι. Όσοι μεγάλοι προπονητές περάσαν από τον Άρη, τους ήθελε ξαφνικά και η εθνική. Βλέπεις το σύστημα δούλευε αλλιώς. Ναι. Για να σε καταστρέψουν ο προπονητής έπρεπε να φύγει. Ναι. Να σε καλά Πασάκα μου. Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Συμπαθητής μου. Ναι. Κοντός. Ναι. Εκπληκτικός χορευτής στο break dance. Κοντί το έχουν αυτό. Είναι καλούτσικοι χορευτές. Και πρόσεξε. Τεράστιο μαθηματικό κεφάλι. Το έχει. Στροφάρι. Στην τρίτη ηλικίου θα μου μείνει η εικόνα με το Χατζηλιάση. Mm-hmm. Το μαθηματικό. Που του εξηγούσε ο Ψωμόγλου το Χατζηλιάση. Ότι ο μαθητής, ο δάσκαλο εξηγούσε, ναι. Και να φωνάζει ο Χατζηλιάση και να του λέει: Σκάστε κύριε, έχετε. Λάθος. Και είχε λάθος, ε. Είχε λάθος ο. Ο καθηγητής. Ναι, ναι, το πιστεύω, το πιστεύω. Σκάστε κύριε. Μεγάλο μυαλό επομένως. Του μιλούσε στον πληθυντικό, σκάστε κύριε. Ευγενής. Ευγενέστατος ο Ψωμόγλου. Δεύτερο λύκειο Τούμπα. Ρε, μιλάμε για μυαλό μαθηματικό, ρε. Σαφώς. Τι κάνει τώρα το παλιό. Ταλέντο. Ήταν χρόνια στο καζίνο, κάπου είχε κάνει το καζίνο μία
Αναψαλμογή. Ασχολήθηκε με αυτά. Εντάξει, ναι, μια χαρά του. Αλλά σε ξενοδοχείο πολύ καλά, ο Δημήτρης. Εγώ σήμερα, γιατί τώρα το διαπίστωσα, θα έκανα ένα copy-paste του προπονητή που έχει αλλάξει ο Άρης τα τελευταία 20-30 χρόνια και θα έλεγα ότι γι' αυτόν τον λόγο, μάγκες, δεν μπορούμε να κάνουμε ομάδα ποτέ. Ναι. Δεν γίνεται να αλλάζει 3 και 4 προπονητές κάθε χρόνο. Ναι. Τη μόνη περίοδο που πήγε να κάνει κάτι ήταν με τον Κούπερ γιατί έμεινε σχεδόν 2 χρόνια. Όχι 2 χρόνια κι αυτό. Σταμάτα να στο. Για να ρίξει τη βάση ο Γκόμενα. Ναι, ο Γκόμενα. Τι καρέκλες, τι. Εντάξει, πέρα να κάνουμε εφέ, να δείξουμε πράγμα. Ναι, το κοντόλε, πώς χορεύει. Σύλληπτο να πούμε. Ναι, γρήγορα. Και μαθηματικό μυαλό. Πάμε καλημέρα. Ναι. Μέχρι και Φιλανδό είχε ο Άρης προπονητή. Θυμάσαι τον είχε Φιλανδό. Ένα τιμοθάνατο σαν τον Ερέρα είτε. Το Μάρτι Κούζελα, εδώ έχω δει πολύ ψωμί. Ένα τιμοθάνατο. Καλά που ήταν ο Μιχαλίτσος και έσωσε τη χρονιά. Λέγε φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, αλλά δεν είναι καλή γραμμή. Χρήστος Μπελβούρνη. Α, γι' αυτό δεν είναι καλή γραμμή. Έλα Χρυστάρα μου, ναι. Αν ήταν σε καμιά τουαλέτα στο σπίτι θα ήταν καλή γραμμή. Ναι. Έλα Χρήστο. Εγώ ήθελα να πω για τον Γουάρντα. Γίνεται. Παίχτης του ΠΑΟΚ να λέει πριν τον αγώνα ότι ο αγώνας θα αρχίσει. Όχι, ο Άρντα μάλλον είχε ενημερωθεί από το Θεό ότι θα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ 1-0 και θα λήξει 1-1. Βέβαια αυτό θα μπορέσει να το πάρει τώρα κάποιος και να πει ότι ρε παιδιά ο Άρντα ή βλάκας είναι. Εγώ θα πω ότι το μυαλό του δεν στροφάει. Όχι, ο Άρντα απλά τον έκανε δηλώσει και επειδή δεν θέλει να κοκαρδίσει ούτε τον ανθρώπινο τον ΠΑΟΚ είπε ισοπαλία. Ναι. Βάζω και το χέρι μου. Εγώ το χέρι μου δεν το βάζω. Εγώ το βάζω για τον Ουάρντα γιατί ξέρω ποιος είναι ο Ουάρντα. Εγώ ξέρω ότι όταν βγαίνει και λέει γεια σας, είμαι ο Ουάρντα. Είναι ένα αυθόρμητο παιδί. Ναι. Και με στρελή χαρά γεμάτο. Είναι αυθόρμητος και σου λέει προθαπορηγηθούμε 1-0 και θα μας σοβαρίσουν 1-1. Τώρα αυτό πώς τερμηνεύεις εσύ. Μαντεψιά. Όχι, μαντεψιά. Γνώση. Όχι. Τι. Ήθελε να μην κακοκαρδίσει κανένα και είπε 1-1. Άμα ας πούμε έβγαινε παιδάκι μου σε αγώνα τρομή του Ολυμπιακού, παιδάκι μου ξέρω εγώ, ο Ποντένσε. Και έλεγε. Άλλο Ποντένσε, άλλο Ουάρντα. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να παίρνω όλο τον τσάπα. Βάλτε το ηχητικό κυρίες και κύριοι. Το έβαλε ο Μπούζος όμως. Το έβαλε το ηχητικό. Α, με λες για το έβαλε ο Μπούζος. Πόσες φορές το έβαλε. Πολλές το έβαλε. Και μετά το πήρε και το έβαλε και ο Κόκκινος. Τον άκουσα. Καλό Κόκκινο τη κατοψυχιά του την κιανόλευκη. Δεν είναι. Ο Μπούζος από την επαγγελματική του υπόσταση. Έλα Χριστάρα μου, ναι. Το λέω. Ναι, μόνο αυτό ήθελα να πω. Εγώ λέω ότι δεν επιτρέπεται να πει ότι θα έρθει το πιο κρίσιμο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εσύ ο Άρντα πήγε έκανε δημόσιες σχέσεις κάτω στο Περιστέρι, μοίραζε φανέλες, φυλάκια, μοίραζε. Είναι ορισμός του λεζάντα. Ο άνθρωπος ζει για να κάνει λεζάντα. Ποιος? Ο Άρντα. Ναι. Τέλος. Βγαίνει έξω και λέει είμαι ο Άρντα με τις φανέλες. Τώρα μην πω πράγματα για τον Άρντα. Αντί να στρωθεί να δουλέψει και να ασχοληθεί με την καριέρα του, ασχολείται με τη λεζάντα του. Ναι. Τι να κάνουμε. Αν δεν έχει όρεξη να δουλέψει όμως, καλύτερα να σηκωθεί να φύγει και να μας βγάλει στη γωνία. Ναι, να βάλουμε το λιμιό που είναι ταλέντο εκεί πέρα. Μια χαρά κάνει. Ο ένας είναι, πρόσεξε, ο Άρντα είναι 25, ο Λιμνιός είναι 20, φίλε. Ναι. Σε 5 χρόνια τα λέμε θα κάνει ο Λιμνιός σε σχέση με τον Άρντα. Μπορεί να ζούμε σε 5 χρόνια. Δεν ξέρω θα γίνει σε 5 χρόνια, αλλά ο Άρντα είναι 25, δεν είναι παιδάκι. Ναι. Δεν είναι μωρό. Ναι. Δεν είναι έφηβος. 19, 20. Τα λέμε. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε break. Έχουμε γεμάτο το κέντρο. Είναι γεμάτο, ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά, Κωνσταντίνε. Σωστό, ναι, και θα πρέπει να δώσω ένα πολύ σημαντικό, έτσι, μια σημαντική ενημέρωση, ένα στίγμα στους φίλους που θέλουν να μάθουν πραγματικά να απολαμβάνουν την τηλεόραση. Wind Vision είναι η πρώτη Android TV στην Ελλάδα με καταπληκτικές, με έξυπνες λειτουργίες που θα σας αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε τηλεόραση. Αργήσατε να πάτε σπίτι, Κωνσταντίνε. Ξεκίνησε το ντέρμπι. Κάνεις επανεκκίνηση και το βλέπεις από την αρχή. Πάλι. Βέβαια. Ξεχάστηκες, έχασες επεισόδιο από τη σειρά σου. Κάνεις catch-up σε επεισόδιο έως και 7 μέρες και βλέπεις την αρχική μέρα προβολής. Αυτή είναι η νέα σας τηλεόραση, φίλες και φίλοι, και λέγεται Wind Vision. Πάμε σε διαφημιστικό. Επιστρέφουμε γραμμές. Να αφήσουμε για λίγο έτσι τα αθλητικά, να πάμε και στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, διότι από τις 2 του Νοέμβρη ξεκίνησε εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο η Μελίνα Σλανίδου. Συστάσεις νομίζω ότι είναι περιττές, λατρεμένη φωνή, φοβερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα είναι εδώ, ανεβαίνει Θεσσαλονίκη, έχοντας αποσκευές της όλες τις μεγάλες επιτυχίες και βεβαίως το νέο της δίσκο ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα είναι εδώ για 6 παραστάσεις, έτσι στο Βεργίνα Θέατρο, και όσοι ενδιαφέρεστε για εισιτήρια θα τα βρείτε στο Regis Casino, στα Public και στο ticketservices.gr. Τελευταίο ημιωράκι, Rap and Cool μέχρι και τις 10 με Καζαμπάκα πάντοτε άρχοντα της κονσόλας. Δεν βρήκα προπονητή πριν του Κούπερ και του Φυρού.
να έχουν μείνει όλα αυτά τα χρόνια παραπάνω από 1,5-2 χρόνια στον Άρη. Κούπερ Φυρός. Ναι, αυτή. Και ο Κούπερ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το έχει τελειώσει. Δεν την έβγαλε γιατί πήγε ο Μιχαλίτσος μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, έχουμε και Champions League σήμερα, αλλά έχουμε και γραμμές. Τα ελληνικά είναι δικά σας. Κάνε μια προβλεψούλα σήμερα. Τι μάτς έχουμε? Λοιπόν, σήμερα έχουμε το πιο σημαντικό μάτς για μένα, γίνεται στο Ιταλικό Νότο, Νάπολι Παρίσι Σεντζερμέν. Διπλό το βλέπουμε. Και εγώ διπλό το βλέπω. Ναι, μαζί το βλέπουμε διπλό. Με γκολ πιθανότατα. Παρί πίσω όμως τα τρώει, ε. Μπορεί να φάει ένα γκολ, πρέπει να βάλουμε δύο. Ναι. Τα τρώει πίσω. Ένα θα το over φάει. 3,5 το δίνεις. Οριακά. Οριακά. Οριακά, ναι. Ωραία. Έχουμε το Ίντερ Μπαρτσελόνα. Ίντερ Μπαρτσελόνα. Χωρίς Μέση. Ναι. Καλό χ. Καλό χ, γιατί βολεύονται και βαθμολογικά και πληρώνει και πάρα πολύ. Είναι η διαδούλα ως εκπομπή που θα τη δώσουμε σήμερα. Μπράβο. Διπλό. Παρίς Ζερμέν, χ Ίντερ Μπαρτσελόνα. Δίνει 5 μονάδες αυτό. Ούτε 5. 3,70 δίνει το χ και 2 οίκου δίνει 9 φράγκα σχεδόν. 9 φράγκα. Ναι. Πάρουμε ένα δεκάρικο. Πάρουμε 90. Πληρώσουμε 2 ακριβώς. Τσακώθηκα με ένα παπά στη ΔΕΗ προχθές. Γιατί? Έβριζε τον Τσίπρα. Ο παπά. Ναι. Ναι. Και εν τω μεταξύ μια ώρα στη ΔΕΗ. Χαμός. Και λέω, κάτσε. Κάτσε, κάτσε, γιατί την πληρώνει στο σούπερ μάρκετ. Θα είσαι πια σούπερ μάρκετ. Και άμα τα φάνε στο σούπερ μάρκετ. Αρκετά πάθαμε. Δεν τα τρώνε, ρε. Μην αγχώνεσαι. Πάω εγώ στην ουρά, εδώ δεν μπορώ εγώ. Ή γιατί να πληρώσει μέσω ύπνου. Έβριζε ο παπά, θα πούμε. Συνικά σου πει καμιά 40 χρόνια. Ναι. Πάμε γιατί έχουμε γεμάτο κέντρο. Τώρα τι φωνάζει, τετράγω το λέω. Άλλο που δεν ήθελε εσύ. Αφού τα βρήκατε, λέω, η εκκλησία με του κομμουνιστέ. Και εσύ γιατί λαλά του λέω. Εσύ λέει τι είπε, αυτό που ακούζε του λέω. Δεν τα βρήκατε με τους κομμουνιστές η εκκλησία. Λέει τα βρήκαμε. Τι λαλάς εσύ. Άρα μη λαλάς. Μη λαλάς του λέω. Κάτσε να μας κάνεις το θόρυβο στα αυτήνα που έχουμε. Πάμε να λαλήσουν τα κορατόπουλα που είναι στο κέντρο και είναι ζήτημα. Έγινε εκεί φασαρία να πούμε. Α. Πάει ένας λέει. Εκεί πάτερ, με τον παπά πάλι. Ναι. Ναι. Πάτερ λέει μην του δίνετε σημασία, είναι για το τρελοκομείο. Α, έτσι λέγανε. Ναι. Φύγε ρε. Κάτι ήταν ένα ξέρω. Κάτω στη Βούλγαρη. Στη Βούλγαρη. Τι έκανε πάλι βρε μουρλέ. Πάτερ λέει σα παρακαλώ. Θα πα μου λέει στην κόλαση. Έτσι είπε. Ένα κακομούτσο, εσύ λέω με αυτή τη μούρη, λέω θα πα στον παράδεισο. Θα σε διώξουν οι αγγέλοι, του λέω με αυτά τα μούτρα. Του λέω θε και παράδεισο, ρε παλιά άνθρωπε. Τι τον είπα τον παπά. Πότε έγινε αυτό το σκηνικό? Εχθέ. Α, χθε, πρόσφατο, φρεσκαδούρα είναι. Φοβερά πράγματα. Μην πάτε, σα παρακαλώ, μην ασχολείστε. Έχει χάρη, λέει, που πα στο χώρο. Γιατί λέω ότι άμα σε θα μα έδερνε, του λέω σε πιάσω από το μουσί, του λέω σε γυροβολήσω, του λέω κάτσε καλά. Ε, τι παπά ήταν, ρε παπά. Βρει το ΣΥΡΙΖΑ, λέω τα βρήκατε όμω οι κομμουνιστέ με την εξουσία. Πάμε καλημέρα στα παιδιά. Χούντα είναι απάνω, λέω με τη Χούντα τα βρίσκεται. Πασόκ είναι απάνω, λέω. Τα βρίσκουμε όλου οι κομμουνιστέ. Όλα όσοι από κάτω δεν τα βρίσκεται. Εκκλησία διαχρονικά τα έχει βρει. Κάτσε καλά, του λέω μην βρει τον Τσίπρα, λέω γιατί θα σε πάρει ο αρχιεπίσκοπο και θα σε στείλει ω το σουφλί να πούμε. Κάτσε καλά. Καλημέρα! Πάτερ λέει σα παρακαλώ μη. Γυαλίζει το μάτι του, λέει. Ποιο το είπε? Ένα άλλο εκεί που λέει. Γυαλίζει το μάτι του. Σα παρακαλώ, Πάτερ, δεν αξίζει τον κόπο αυτό. Είναι τρελό. Τα έκανε ανάκατα, δε χαρά, δε χαρά που έκανε ανάκατα. Καλημέρα, ναι! Έλα, φίλε, ναι! Έλα. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Τσίλιο Μεξικάνος, Παοκάρα. Έλα ρε Τσίλι. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω λίγο, αν και λίγο αργά, για το ατρόμητο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι πολύ αργά. Λοιπόν, καλά το είπε ένα-ένα ο Γουάρντα. Πολύ καλός αυτός ο Καναντή. Ναι. Τι είδα εγώ, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο, τι έκανε αυτός. Τι πέταξε τον Αβάνα. Τον Αβάνα, ναι, έχει τον παίχτη του πάνω στον Βιερίνα που ήταν και λίγο, δεν μπορούσε πιο δυνατός και πιο τεχνικός ο άλλος και βάζει εκείνο το Μαυρούκο στο Μάτος. Ναι. Και αμέσως έκοψε τα μπακ. Τον εσουκουλούλες. Άμα σε κλείσουν τα μπακ, ναι, μια περίπτωση υπάρχει να κάνει κόλο Κρέσπος σε συνδυασμό με τον Βαρέλα. Ακριβώς. Μεγάλη υπόθεση. Δεν είχα και Μαουρίσιο, έτσι, ναι. Άμα άρχισε να βάλει τον Μπέλγα. Νομίζω πως είδα αυτή την κίνηση ο Λουτσέσκου, έπρεπε να βάλει τον Μπέλγα. Δεν είχαμε τέτοιο, δεν είχαμε τα μπακ, έπρεπε να προχωρήσουμε από τον άξονα. Σωστά μιλάς Τσίλι μου, άργησε λίγο να τον άξονα φίλε, άμα προχωρήσεις, πλατυποδία θα βρωμάτα, το διάβα σου να πούμε. Ναι, αλλά είδες, μπήκε ο Πέλκας μέσα και ο Πάκο έκανε 4-5 τελικά. Ναι, ναι, μπήκε ο Πέλκας μεγάλη υπόθεση. Ο κακός ο Πέλκας που λένε κάποια άμπαλοι. Κουρασμένος, όχι κακός. Μπήκε φρεσκαδούρα, κατευθείαν έκανε ανάκατα όλο τον ατρόμητο. Νομίζω είναι τώρα αυτή τη στιγμή, αφού δείχνουν και τα αποτελέσματα, ότι είναι ο καλύτερος προπονητής. Ο Κάναντι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, εγώ αυτή έχω την άποψή μου. Χωρίς λαό, χωρίς ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς λαό, χωρίς ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς προεδράρα, αλλά ταχώνει παντού. Είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ κοντά. Κοντά. Είναι, ναι, κοντά. Έχω και τρεις παίχτες εγώ εκεί πέρα. Θα βγάλω τον Ατρόμητο δεύτερο φέτος, Κωνσταντίνε. Ναι. Πάω πρώτος 1-2, όπως κάνει η Φεράρι. Έτσι. Πάω Ατρόμητος πρώτος. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος Τσάμπιονς Λιγκ Ατρόμητος. Με τον Κάναντι. Έτσι. Ναι. Γεια σου Τσίλι, πάμε επόμενος. Καλημέρα. Και Ξάνθη, πόσους βαθμούς διαφορά έχει με τον Άρη? 6 βαθμούς έχει, ξεφύγει πολύ ξανά. Άρα δικαιώνεται το κτηνίατρος, θα πούμε. Ο κτηνίατρος άλλαξε ομάδα την κατάλληλη στιγμή, έχω την εντύπωση, έτσι. Καλημέρα. Φοβερός, έλα. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλημέρα, εγώ. Ωραία.
Κωστή, είχες θες ένα ερώτημα της προάλλησης. Κρεατάκια έχεις, φίλε. Ε? Κρεατάκια έχεις. Όχι ρε, εντάξει. Ας τον άνθρωπο ρε, κατά. Άλλο ακούγεται, ναι. Το μηχανάκι ακούγεται. Μηχανάκι, ναι. Ένα ακουστικό ακούγεται από δίπλα. Συγγνώμη, είχες εσύ μια ερώτηση. Ναι. Βλάξη ήρωας. Α, πας άλλο θέμα τελώς εσύ. Ναι, όχι, δεν θα πάω εκεί. Για να θέσω εγώ ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Βλάξη, παύλα γνώστης ή μάντης. Ξέρετε για ποιον πάει. Τον Ουάρντα. Ναι. Και το γνώστης ξέρετε για που πάει. Ναι. Ξέρετε πόσο δίνει το άσο ημίχρονο έχει τελικό, ε. Διπλό ημίχρονο ήταν, όχι άσο. Διπλό ημίχρονο, ναι, παραπάνω δίνει κιόλας. Ναι, το άσο έχει λιγότερο. Τα πάνω κάτω και 13-14 κάπου εκεί. Γιατί δεν το αναφέρεται καθόλου αυτό. Ναι. Δεν υιοθετείτε, ξέρω. Εμείς ακούμε εσάς, φίλε. Άμα υιοθετούμε ό,τι λέει ο καθένας, να έχουμε θέματα. Ακούμε. Όχι, βάλε λέει ερώτημα. Ναι. Βλάξ ή γνώστης. Ναι. Ναι. Όχι. Μάντης. Βλάξ, παύλα γνώστης. Εγώ λέω βλάξ. Ναι. Γιατί άμα ήταν όχι, εγώ. Πρόσεξε μισό, φίλε. Είναι και τα δύο μαζί. Εγώ για τον Ουάρντα, μάλλον πριν έρθει εδώ με τον Πανετολικό και έλεγα ότι είναι παιχτάρα. Επειδή έμαθα όμως ο Ουάρντα ότι το μυαλό του δεν το έχει για να παίζει μπάλα. Δυστυχώς, αυτά που είπες, Νίκο, τα γνωρίζεις, γιατί εγώ τα γνωρίζω αυτοπροσώπως. Και εγώ τα γνωρίζω αυτοπροσώπως. Ουάρντα, είμαι ΠΑΟΚ, έτσι, αυτά. Ναι, ΠΑΟΚ, ναι, ακριβώς. Ουάρντα, είμαι με φανέλα κυκλοφορεί. Έχω φίλους που το βλέπουν καθημερινά. Δεν πρόκειται, ναι, δεν πρόκειται. Αυτό σου λέω. Και μου λένε ότι ο άνθρωπος είναι για αλλού, για αλλού. Καλημέρα. Ενώ τον Λεοντιάδη τον κάνετε εδώ. Ο Ουάρντα χαζός είναι, τρελός είναι. Ο Λεοντιάδης είναι λογικός, θα πούμε. Ο Ουάρντα να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο γιατί έχει τρομερό ταλέντο, είναι μεγάλη πάσα ποδοσφαιριστή. Αλλά με αυτό το μυαλό δεν θα κάνει καριέρα. Δεν ξέρω, εγώ πάντως το Λεοντιάδη τον κάνω. Θα κάνει καριέρα ένας παίκτης που είναι πολύ κατώτερος, αλλά αυτός δεν θα κάνει, αν συνεχίσει σε αυτό το τέλος. Αλλά ο Λεοντιάδης ήρωας. Δεν ξέρω αν είναι ήρωας ο Λεοντιάδης. Ο Λεοντιάδης μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Έπιασε από το λαιμό. Ο Λεοντιάδης έπιασε το Μητρόπουλο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Καλημέρα. Αυτό είναι. Έπιασε από το λαιμό. Καλημέρα. Η Ξάδη έχει λοιπόν 18 και ο Άρης έχει 12. Πάμε. Καλημέρα. Καλώς ο να. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θα με διακόψετε όμως. Καταρχήν αναφορέθηκα πολύ που έφυγε ο Ερέρα από τον Άρη. Μη φας το μεσημέρι. Τραγικό. Ναι. Δεύτερον. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Αργιανός. Ορίστε. Τι ομάδα Αργιανός. Θα ήθελα δίπλα στο νέο προπονητή, όποιος και να είναι, θα ήθελα ένα βοηθό από το ποδοσφαιρικό πεζοδρόμιο. Ραυτόπουλε, θα σε ήθελα εκεί δίπλα. Πραγματικά σου μιλάω ειλικρινά. Δεύτερον, πρέπει επιτέλους οι δύο μεγάλοι σύλλογοι Άρης και ΠΑΟ να συνεργαστούν κάποια στιγμή. Χωρίς φυσικά να υπάρχει καζούρα να εγκλωβίσει με πρωταθλήματα και κύπελα στη Μακεδονία. Ξυπνήστε ΠΑΟΚΑΚΙΑ και Αριανοί επιτέλους. 800 πρωταθλήματα και κύπελα στην Αθήνα. Ξυπνήστε. Ναι. Και ένα τελευταίο. Χαίρομαι και θέλω ο συμπολίτης μου να πάρει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα σε δω εκείνη τη μέρα. Είσαι η μειοψηφία πάντως, φίλε. Τα κλάξον. Είσαι μειοψηφία, δηλαδή ότι να συνεργαστούν ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς είναι λίγο ρομαντικό αυτό το οποίο είπε ο φίλος. Χριστιανικό πολύ. Και ρομαντικό συνάμα. Και να χαρεί ο Αριανός. Ουτοπικό, ουτοπικό. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Βέβαια, εγώ δεν θα πω ότι δεν το πιστεύει ο φίλος. Έχει την άποψή του. Ουτοπικό, πάμε. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, ναι. Χθες βγήκε μια βρώμα για Ουζουνίδη. Ξέρετε κάτι, παιδιά. Για ποια ομάδα. Ποιος... Με τον Άρη. Ποιος Ουζουνίδης, ρε φίλε. Ότι μετά το μπάτι της Μπάγκερ, άμα χάσει, λέει, από την ΑΕΚ, φεύγει ο Ουζουνίδης. Καλά το είπες. Βγήκε μια βρώμα, όπως το είπες. Να έρθει να παίξει 4-4-2 με τον Άρη, ανοιχτά. Ναι, να αφήσει την ΑΕΚ και να αφήσει τον Άρη, λες τώρα. Τι να σε πω, έτσι άκουσα. Ναι. Εντάξει, οκ, και εγώ μπορώ να ακούω 1200. Ο Ουζουνίδης. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ο Ουζουνίδης. Ο Ουζουνίδης. Την ίδια φελάδα με τον Πάκο Ερέρα έχει. Πάει να βγάλει την ΑΕΚ μπροστά με 4-4-2 ανοιχτά και σε βάθος χρόνου είδες ο Μάνταλος καρδιακή προσβολή που θα πάθαινε. Δεν έχει Ζουνίδης. Πολύ άδικο. Βέβαια ο Ζουνίδης ξέρει ακριβώς το ρόσε του. Έτσι, έχει ένα μπούσουλα από τον περσινό με τον Πάκο. Έχει την τακτική, βάζει τα εξτρέμ δεκάρια. Αλλά ότι παίζει με αφέλεια, με αφέλεια σε κάποια μάτς παίζει. Έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος εδώ. Έτσι. Εσύ λες ο Ζουνίδη τώρα, ε. Βέβαια. Ναι, εγώ θέλω ο Ζουνίδης στον Άρη. Καλά, και εγώ θέλω να έρθει στον Πάκο Μέση και ο Ρονάλντο, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το θέμα. Να σε καλά, Αργιανέ. Αν φάτε κάνα κοιμισμένο Ελευθερόπουλο στη μάπα, θα το φέρει αυτό ο Διαμαντόπουλος και πρέπει να τον βαλάν γουδιά από τη Χαριλάου με το αεροδρόμιο. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται και με τον Παντελίδη, ο οποίο είπε ότι εδώ θα είμαι. Τώρα καλημέρα. Νεότερο δεν έχουμε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ω, την εκλεκτή κυρία. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Νίκο. Καλό στο κορίτσι μα, το καλό. Ο Αριανός ο προηγούμενος καλά τα είπε. Ναι. Θέλει Ζουνίδη. Όχι, είμαι ο προηγούμενος.
Τι μας χρωστάτε και είμαστε εχθροί και δεν λέμε βέβαια. Εχθροί, εχθροί. Εχθροί είμαστε, πάω πιάδης. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Που πάει μπρούτο. Του ήτη η Σιλβέστο. Εχθροί. Ναι, η κυρία Δώρα είναι και αυτή ρομαντική. Λέει δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε εμείς για να τα παίρνουν και οι άλλοι. Εγώ 90 χρόνια και εγώ για αυτό θέλω. Ναι, ναι. Θέλει αγάπη, θέλει σοργή, θέλει προδέρμα. Θέλει, ναι, ναι. Είστε αγαπησιάρα, είστε αγαπησιάρα γυναίκα. Ναι, ναι, το ξέρω κορίτσι μου, το ξέρω εσύ. Ότι... Τώρα θες κανένα προπονητή, για πες μας λίγο και σε μια που ακούς. Ποιο θες προπονητή. Προπονητή. Δεν ξέρω, τώρα έχω χρόνια να πάω στο Κύπρο και από αυτά που βλέπω, όλοι καλοί πήγαν στις ομάδες. Ναι. Α, οι καλοί είναι, δουλεύουνε λέει. Ναι. Ναι. Δουλεύουν. Πάντως το ρεπορτάζ από τον Άρη λέει ότι θα είναι Έλληνας, αλλά δεν βιάζονται, δεν θέλουν λέει βεβαιασμένη επιλογή. Θέλουν... Όχι, τώρα Έλληνας δεν έμεινε, ξέρω να πάω. Θέλουν καλύτερο. Άμεσα, αλλά όχι βεβαιασμένη επιλογή. Άρα προφανώς περιμένουν κάποιος να στραβοπατήσει. Δεν ξέρω αν περίμεναν χθες τον Παντελίδη, αν περιμένουν, ξέρω εγώ, κάποιον άλλον. Μάλιστα, κυρία Δώρα. Το περιμένει να περάσει ο καιρός και να τα παίξει τίποτα πάλι. Δηλαδή, πάει φέρνουν τον Ελευθερόπουλο. Ναι. Ποστή. Ναι, γιατί δεν φέρνουν τον Μιχαλίτσο. Ποιο κεφάλι. Ποιον Ελευθερόπουλο, ρε φίλε. Ποιον Ελευθερόπουλο, βρε, ανισόρροπη. Εάν ισόρροπη. Λέγε, κυρία Δώρα. Ναι. Ποιος ήταν μαθηματικό κεφάλι τα χρόνια εκείνα. Μαθηματικό κεφάλι εκείνα τα χρόνια, δηλαδή διάσημος. Διάσημος. Στη Θεσσαλονίκη με καλό φωτιστήριο είχε. Φροντιστήριο. Ποιος, κυρία Δώρα, έτσι για να μην του καθυστερούμε. Ο Σταυριανίδης. Ο Σταυριανίδης. Ήταν γαμπρός μου. Α, άρα είχες γαμπρό διάνοια. Ναι. Ήταν. Α, ο Κωστής τον ξέρει. Τον έστειλες και αυτόν πέθανε. Ναι, έχει χρόνια που πέθανε. Τι λες, σκούτελο, παγωμένο. Εκτέλεση. Τον εκτέλεσες. Φιλιά, κυρία Δώρα μου, είσαι γλυκύτατη. Καλή σας μέρα. Ξέρεις, η μεγαλύτερη μαγιά, η πεθερά να φάει τον γαμπρό. Πρεόλους έφαγε. Να τον στείλει πρώτο στον τάφο να πούμε. Εγώ είχα μια θεία. Θεία Μαρίτσα. Ναι. Σε έφαγε όλους. Το θείο Μίμη. Ναι. Όλο πέθανε η Μαρίτσα, πέθανε η Μαρίτσα. Πάει ο Μίμης. Ο Μίμης πέθανε μετά από 10 χρόνια η Μαρίτσα. Ναι. Ξέχασε να πεθάνει. Μάλιστα. Πάει ο Μίμης. Καλημέρα, πάμε να πάρουμε κόσμο. Έλα. Έφαγε το Μίμη. Γεια σας, παιδιά. Έλα, φίλε. Γεια σας. Εφραίνει την ψυχή μου με τον πόνο που βγάζει ο κύριος Ραπτόπουλος. Ναι. Δηλαδή είναι η καλύτερη εποχή αυτή. Να πονάει ο Ραπτόπουλος για τον Άρη της καρδιάς του. Να κλαίει όλη μέρα στα ραδιόφωνα. Όλη μέρα κλάμα. Πολύ γουστάρο. Εντάξει. Αυτός νομίζει ότι εγώ στεναχωριέμαι για κάτι, ναι, και ότι το σημαντικότερο πράγμα που μπορώ να στεναχωρηθώ. Ο καθένας μπορεί να νομίζει ότι θέλει να ναι, ναι, ναι. Ο Παντελίδης ήταν στον δρόμο για Άρη, ναι, όταν έχασε ο Αστέρας από Ατρόμητο. Ναι. Το κράτησαν όμως και το θέλουν οι παίχτες. Δύσκολα να φύγει. Ναι. Ναι. Παρότι έχασε για χθες. Στη ζώνη υποβιβασμού είναι, ναι, ο Αστέρας Τρυπόλεως. Βεβαίως. Βεβαίως. Αν δεν κάνει διπλό στη Λαμία. Πιο πάμε... χαμηλά δεν γίνεται, δεν γίνεται να είναι. Καλημέρα, ναι. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Ήθελα να πω για αυτήν την δύο τους καγέντους που πήραμε προηγουμένως. Ο ένας που ήθελε να κάνει τον ΠΑΟΚ και τον Άρη φίλους για να μπορέσουν να πάρουν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα στη Μακεδονία. Ναι, εντάξει, μπορεί να πάθει κανένα είπε... κεφαλικό κι αυτό σαν τον Ερέρα. Κανένα ναι, ψηλό, το... να μην το κατάλαβε. Είπε ότι η ομάδα της καρδιάς του Άρης και το ΠΑΟΚΑΚΙ να πάρουν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Και δεύτερος είναι αυτός ο καγέντος που λέει εσύ ότι κλαις. Δεν θέλει να πει ότι χαίρεσαι που βλέπεις ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός και μια καθαρότητα, αλλά έτσι βλέπουν αυτοί οι καημένοι. Ναι. Αυτή είναι η κατάρτια τους. Τι να πω. Είναι καημένοι απλά. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να βλέπει όπως θέλει, φίλε, εντάξει, να μην έχουμε... Η ζωή κάθε να τη βλέπει με διαφορετικό. Ακριβώς. Αλλιώς τη βλέπει η κυρία Δώρα, αλλιώς εσύ. Να είσαι καλά. Ή μπορεί αλλιώς να την έβλεπε η κυρία Δώρα στην ηλικία της δικιά μας. Ακριβώς. Περνάνε και τα χρόνια. Ναι. Πάντως, είναι σε πιο μαλακούρα όταν μεγαλώνεις. Το ρεπόρτο από κάτω, γιατί εγώ ψάχνουμε και όλα συνάμα, ναι, λένε ότι ο Παντελίδης σήμερα θα έχει συζήτηση, κουβέντα, αν δει θα κάνει, θα συνεχίσει όχι. Ναι. Άρα γι' αυτό λένε στον Άρη περιμένουν. Ναι. Άρα υπάρχει αυτό που λες εδώ και δύο μέρες. Δεν περιμένουν, στη Ριζούπολη δύσκολα θα κερδίσουν. Ναι, στη Ριζούπολη θα είναι με τον Τερζή. Έτσι. Αλλά για τον Παντελίδη σήμερα το θα υπάρχει ραντεβού, αν θα μείνει όχι. Το Τερζή, ναι, από τη Βέρεια. Ναι, αυτόν, τον Τερζή. Αυτό, ναι, αυτόν, ναι, τη Βέρεια, ακριβώς. Ναι. Ο μπαμπάς το έπεισε στον Άρη αυτού. Ποιος, ο Τερζή. Του Τερζή ο μπαμπάς. Έναν απόσολο Τερζή, ποιον. Α, στον Τερζή, εκείνον που είχε. Ήταν ομορφόπεδο και. Ναι, ομορφόπεδο ήταν αυτό. Χάιδευε κόσμο. Του σκότσε την κόρη, δεν είχε γκόμενα. Α, μάλιστα. Ομορφόπεδο. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Σωστό, σωστό. Έτσι. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Ο Τερζή, αυτό που θα κάτσει στον πάγκο, ο μπαμπά. Άντε, ρε, Ραπτόπουλε. Σταμάτα λίγο, ρε. Λίγο, ρε. Να δώσουμε καμιά είδηση. Έπαιζε στον πάγκο και πήρε και γλώσσα δεν έβαλε σήμερα μέσα. Γι' αυτό πληρώνεται, για να μην τη βάζει μέσα τη γλώσσα. Έλα, έλα, γόρι. Λέγε, μωρέ, τι θέλει. Έλα, πε, άντε, όχι, μη σε κοβάτε, λέγε. Το είπα, πάει τελείω. Είπε για τον Τερζή. Έλα, έλα, πάμε, γόρι μου.
Καλημέρα. Καλημέρα, βεβαίως. Νίκο, ναι, συμφωνείς ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα? Ναι, βεβαίως. Ομάδα που έχει λαό, ομάδα που έχει ιστορία, είναι μεγάλη, βεβαίως. Ναι, άρα, συμφωνεί. Εμένα δεν με ρωτάς όμως. Ακόμη και αν ορίστε. Εμένα δεν με ρωτάς, τον Κουλιανό ρωτάς. Όχι, εσύ το ξέρω ότι το πιστεύεις. Ξέρεις ότι εγώ θα πω το αντίθετο. Δεν θα πιστεύω. Θα πεις ότι είναι μικρή ομάδα. Φυσικά είναι μικρή. Δεν μπορείς να πεις μικρή ομάδα ο Άρης. Ομάδα που κάνει 25.000 εκδρομή. Κρίμα που έβγαινε ο προπονητής. Ομάδα που κάνει 25.000 εκδρομή δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρή ομάδα. Ο κόσμος φτιάχνει τις ομάδες και ο Άρης έχει κόσμο. Άρα είναι μεγάλη. Ο Ατρόμητος έχει 600 εισιτήρια διαρκείας. Ωραία. Λοιπόν, πόσο μικρή ομάδα είναι ο Άρης που με 20.000 κόσμο ούτε την τρίχα του Ατρομήτου δεν έχει. Κατάλαβες πόσο μικρή ομάδα λεφτά είναι. Λεφτά δεν έχει ο Άρης. Ναι. Λεφτά δεν έχει. Ναι. Θέλει μια οργάνωση. Νίκο, άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Ο Άρης, επειδή είναι μεγάλη ομάδα, είτε έρθει από την τέταρτη εθνική, είτε από την γάμα, είτε από τη Β'. Ναι. Η εικόνα των τελευταίων αγωνιστικών και εκτός το παιχνίδι με τη Λαμία θα πω, είναι κακή για τον κύριο Ερέρα. Ναι. Έχει τεράστιες ευθύνες. Δεν μπορεί να κάνεις 4 ήττες στον Άρη και να μην τρέχει τίποτα. Ακόμη και σε αυτόν τον Άρη που γύρισε από την τέταρτη εθνική. Ναι, οκ, okay, δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Δεν γίνεται να μην τρέχει τίποτα. Η εικόνα της ομάδας του, η αλήθεια είναι, ως η ψύχρεμη ματιά. Δεν διαφωνώ σε αυτό είναι που λες. Είναι κακή. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν πάμε κατευθείαν να ξηρώσουμε το δέντρο. Δεν διαφωνώ ότι θα έπρεπε να γίνουν συστάσεις. Δεν γίνεται να φύγουν οι παίκτες, Νίκο. Ναι. Να φτάσουμε προτελευταίοι για, για να γίνει μια αλλαγή. Ο προπονητής φεύγει πάντα. Με τον Ελευθερόπουλο σίγουρα θα φτάσετε προτελευταίοι. Αλλά μπορεί να δεν θα πάρει τον Ελευθερόπουλο. Άστι, μπορεί να γίνει. Πάντως και η εικόνα. Καλά, ποιον θα πάρει, Ραπτόπουλε. Δεν θέλω να το πω στον αέρα ποιον θα πάρει. Η εικόνα των προπονητών του Άρη τα τελευταία 30 χρόνια που δεν κρατάει κανένα πάνω από ένα χρόνο, με εξαίρεση το φυρό που είπαμε. Και λίγο τον Κούπερ, είναι άθλια επίσης. Νίκο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό πλάνο και πρόθεση στις μεγάλες ομάδες. Ναι. Υπάρχει τεράστια πίεση από τον κόσμο στη στραβή. Δεν είναι Βαγιαδολίδ να χάνουμε και δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Αφού ξέρεις τι γίνεται. Χάνουμε εμείς οι Αριάνοι, χάνουμε και το βράδυ δεν κοιμόμαστε. Ναι, έτσι ξέρω, δεν κάνουμε τώρα. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Πάντως κάποιοι σημεία. Ήθελε την επιβεβαίωση από τα χυλάκια σου ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Εγώ θα πω αυτό που πιστεύω και αυτό που νιώθω. Δεν γίνεται να είναι μικρή ομάδα με τόσο κόσμο. Μη. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να λέμε. Ό,τι θέλουμε, λέμε. Μη. Είπαμε, ο κόσμος φτιάχνει και τις ομάδες, τη δυναμική. Αλλά η συμπεριφορά τους όμως τα τελευταία χρόνια αγωνιστικά δεν δείχνει μια μεγάλη ομάδα. Όταν έχει κόσμο μια ομάδα ναι. Και η ομάδα είναι πολύ, πολύ κακή. Είναι μικρή ομάδα δύο φορές. Γιατί δεν μπορεί με τόσο κόσμο να κάνει ομάδα. Μεγάλη ομάδα είναι, μεγάλη ομάδα είναι ο Ατρόμητος, γιατί με 500 άτομα στο γήπεδο, εντάξει, και με μπάτζετ όχι υψηλό, είναι εκεί. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα. Ναι, αλλά τον κράζει τον Ατρόμητο γιατί παίρνει δανεικούς. Ο Ατρόμητος έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο. Λέει, θα ψωνίσω από εκεί που ξέρω ότι θα πάρω, θα μου δώσω. Ποια είναι δηλαδή η μεγάλη ομάδα, αυτή που έχει 20.000 κόσμο και παίζει με το σουφλί, ή η ομάδα που έχει 500 άτομα και διεκδικεί πρωτάθλημα στην ΑΕΚ? Ποια είναι η μεγάλη δεν ομάδα. Δεν διεκδικεί πρωτάθλημα τον Ατρόμητο, σε παρακαλώ. Ναι. Ούτε ίδιοι το πιστεύουν. Στόχο μας λέει να είμαστε στην πεντάδα πάλι. Αν μας ρωτήσει. Ναι. 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 Λοιπόν, θα πάρουμε ακόμα ένα για να κλείσουμε. Έλα, τελευταίο. Γεια σας, κυρία μου. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα, παιδιά. Ήθελα να σας πω, ο Απόστολος ο Τερζής που λέτε, είναι γιος του Γιώργου του Τερζή που έπαιζε το 70 με το κύπελο. Αυτό είπα εγώ. Στον Άρη. Τον έχω φωτογραφία εγώ. Α, πέθανε ο μπαμπάς του. Ναι, πέθανε. Και λέω μήπως δεν ξέρετε και λέω ας επειδή... Ω, το ξέρουμε, το ξέρω καλά. Οκ, φυλάκια. Να είστε καλά, κύριε μου. Είδες, μας ακούν και κυρίες. Είδες, είχε λόγο να βγει, τώρα μίλησε. Έτυχε να βλέπει να πάει από το ζου στο ζάμπινγκ. Δεν ακούω, δεν την άκουσα ακροάτρια του ζου. Την άκουσα πιο πολύ μπαλαδόφατσα την κυρία. Σιγά, κατά λάθος εκεί στο δρόμο, έβαλε το ράδιο. Άμα έζησε, μεγάλωσε μέσα στο ποδόσφαιρο, στα γήπεδα. Πόσες ρε γυναίκες είναι αυτές που είναι. Πόσες να λέω. Θα πάμε τώρα, πάμε λίγο να σε κεράσω καφεδάκι. Φαγητό. Όλο κερνάς και εσύ φαγητό. Πού θες να πάμε. Κόκκινο αμάξι. Να πάμε στο κόκκινο, στο κάτι. Να, pit stop, πατήσουμε κάτω στον δρόμο. Να βρούμε και το φίλο μας τον Βασίλη εκεί με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Λέει θα σε κάνει μάνατζερ σε καντίνα pit stop στην ανατολική πλευρά της πόλης. Γιατί ξέρω ότι είμαι καλός πολιτικός. Είσαι καλός, ναι. Θα δώσω χαιρετίσματα ένα φίλο μου Παοξάκη. Ο μπαμπάς του είναι νευροχειρουργός. Μπαρούτας λέγεται. Ναι, ναι. Και με έστειλε, με χάρισε. CD. Γράφει έντεχνα αυτός. Ναι. Και με χάρισε ένα CD που λέγεται Επιστρέφω στη γη. Επιστρέφω στη γη. Εσύ ο εξωγήινος. Ναι. Έχει 1, 2, 3, 4, 5. Βάλε κανένα κομματάκι το μεσημέρι. Αύριο ναι. Ή το μεσημέρι. Ναι, ή αύριο. Να βάλουμε κανένα κομματάκι. Κανένα εντεχνάκι, γιατί αυτό εδώ ο Κουαζαμπάκα είναι κουλτουριάρη. Βέβαια, σφίζει. Ξεχυλίζει, δεν το βλέπει. Στο μουσι βγάζει ποιότητα, τέχνη, πολιτισμό. Εγώ αν ήμουν στο κρατικό θέατρο, πώ τον θα τον έπαιρνε αυτόνα.
Μόνο... Ως τι, θυρωρώ. Μόνο να τον βλέπουν θα τον έπαιρνα. Λοιπόν. Όχι ρε παιδιά, ποιος το είπε αυτό. Ορίστε, το λέω Κωστής. Λοιπόν, στην καντίνα Πιστόφ θα τη βρούμε σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδος. Πόντου 56 Λαχαναγορά. Και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρρογέφυρα. Εύκολα λοιπόν, γρήγορα και άπεχτα. Καντίνα Πιστόφ. Λίγο πριν κουνήσουμε μαντιλάκι, να σας ενημερώσω εσάς όλους τους γκατζεντάκηδες και όχι μόνο, ότι το νέο υπέροχο Huawei Mate 20 Pro βρίσκεται στα καταστήματα Wind με το πρώτο chipset all τεχνητής νοημοσύνης. Στα καταστήματα Wind λοιπόν σε καλούν να το κάνετε δικό σας ακόμα πιο εύκολα με τη νέα επιστροφή, υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save. Huawei λοιπόν Mate 20 Pro με ανθρώπινη φαντασία χωρίς όρια βρίσκεται στα καταστήματα Wish. Εμείς σε λίγο δεν θα βρισκόμαστε εδώ. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Γιάννη Πάκο και στον Γιώργο Ζαΐρη μέχρι και τις 12. Εκεί η ενημέρωση θα πάει στη σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο. Να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα τα πούμε τα απόγευμα λίγο μετά τις 6 με Θανάση Κυλώνη. Το μεσημεράκι ο Κωστής με τον Γκρεγκουάρ τον Κόκκινο. Θανάση Καζαμπάκας ήταν ο άρχοντας κονσόλας. Καλό πρωινό, καλή θετική αύρα σε όλους.